Ραπτό.gr. Πα-πα-πα-πα! Κάντε like! Πα-πα-πα-πα! Like, like! Πα-πα-πα-πα! Παρακαλώ! Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλημέρα στους φίλους του Μετρόπολης. Και τα χρόνια μου πολλά σε έναν αγαπημένο μου παίχτη, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 71. Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, ένας gentleman, ένας άνθρωπος τον οποίο τον γνωρίζω προσωπικά, τον γνωρίζει η οικογένειά μου, είναι από τους αγαπημένους μου ποδοσφαιριστές, είναι ο Γιώργος Οκούδας. Τα χρόνια μου πολλά, να ζήσει 150 χρόνια, να είναι γερός, να είναι δυνατός, να είναι οξυδερκής. Εκεί στο προπό του πηγαίνω, εγώ τρέχω κάτω στις παραλίες, κάνω το τζόκινγκ μου και όποτε η ώρα λέει εκεί ότι είναι κοντά ο Γιώργος, πηγαίνω, του λέω ένα γεια. Μου λέει, θες κάτι? Την αγάπη σου, του λέω, τίποτα άλλο, κάθομαι 5 λεπτά και φεύγω. Ο Γιώργος Οκούδας λοιπόν σήμερα κλείνει τα 71 του χρόνια, τον αγαπώ πάρα πολύ και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, παιδί μου, γιατί συνήθως με ξέρετε σαν ένα τύπο ο οποίος είναι έτσι στο... έτσι δεν είναι? Κακορίζικος. Κακορίζικος. Ναι, ναι. Τον αγαπάω πάρα πολύ τον Γιώργο
τον θεωρώ πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή και παρά το γεγονός ότι δεν έκανε και την καλύτερη αθλητική ζωή, έπαιξε ποδόσφαιρο μέχρι τα 38 του χρόνια. Δηλαδή αν ο Κούδας δεν κάπνιζε, ίσως έπαιζε μπάλα μέχρι τώρα. Λοιπόν, καλημέρα, τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Καλά, είδαμε δοκιμές για το λαϊκό δικαστήριο. Έχουμε εκεί τώρα τον κομμουνιστή, παιδεύτε, δεν να πω. Ο κομμουνιστής, τι κομμούνα είναι. Οι κομμουνιστές μόνο πάνε σε βγάλουν δουλειά σε αυτά τα θέματα. Ο κομμουνιστής, φίλε, για να γίνει κομμουνιστής πάει να πει ότι έχει ταλέντο, έχει καλλιτεχνική αυτή, καλλιτεχνικό ταπεραμέντο. Δεν μπορεί ένας δεξιός, δεν μπορεί ένας ακροδεξιός, δεν μπορεί ένας έτσι να δώσει στην τέχνη. Ποιος ακροδεξιός έχει δώσει στην τέχνη? Συνήθως οι αριστεροί γράφουν τα καλά τραγούδια. Τα επαναστατικά τραγούδια, αυτό, άσχετα αν είναι μούφα στην πραγματικότητα. Καθένα στο πόσο του. Η δεξή είναι στην δεξί... παραγωγική διαδικασία. Ποια παραγωγική διαδικασία είναι η δεξή? Στα εργοστάσια και στα αυτά και στις μονάδες και στα. Ποιες μονάδες και ποιες μονάδες η δεξή? Πού είναι η δεξή? Αποτέχνηση. Τι ρίξε σέρε με τους δεξιούς? Κινηματόγραφο. Μα δεν έχετε ταλέντο. Τι ταλέντο? Δεν έχετε φαντασία. Έχει δει κανένα δεξιό στην. Επιχειρηματία τι είναι, έχει δει κανένα επιχειρηματία αριστερό? Αν έχω δει κανένα. Ναι, ποιο οικονομάει σε αυτή τη ζωή? Οι τέχνες και τα γράμματα ή οι επιχείρησεις? Ποιο οικονομάει? Τι οικονομάει, όλα αυτά. Ποιο οικονομάει? Τι οι τέχνες και οι επιχείρησεις, δεν το καταλάβω αυτό. Ναι, ένας που λες εσύ, ποιητής ξέρω εγώ, ή τέτοιος. Λογοτέχνης. Άστα ρε ποιητής. Ναι, ποιος... Εγώ λέω για τραγούδια, εγώ λέω για στίχο, εγώ λέω για κινηματόγραφο, εγώ λέω για θέατρο. Τι ποιητής τώρα, ποιητής. Τι ποιητής. Έχεις δικά με την κουλτούρα να πούμε να. Ο ποιητής, κύριε μου, δεν απευθύνεται στην πλατιά μάζα. Ποιήση ποιο ακούει σήμερα. Ποιήση ποιο. Δηλαδή στους χίλιους θα ακούσεις ένα να λέει γράφω ποίηματα και ακούω ποίηματα. Θέατρο, κινηματόγραφο, σάτιρα, τραγούδι, στίχο. Πείνα έχει πέσει σε αυτά. Πείνα μεγάλη. Γενικά η κοινωνία έχει πάθει μια καθίζηση. Ναι. Παλιά βγαίνανε. Ιδίως σε αυτή... ευρωπαϊκό, παγκόσμιο επίπεδο βγαίνανε. Παιχταράδες, προπονηταράδες, αθληταράδες, ηθοποιάρες, ναι. Τραγουδιστάρες, στιχουργάρες. Μυθιστοριογραφάρες. Ναι, δεν συζητάμε. Είναι ο κύκλος που κάνει η κοινωνία. Τώρα δεν βγαίνει. Εδώ και κάποιος που μπορεί να είναι, ας πούμε, εγώ θα το πω, δεν έχω έτσι τόσο αγαθές σχέσεις να πεις ότι είμαστε και φίλοι, αλλά μου έκανε εντύπωση. Είχα μια συνομιλία με τον Μητσικώστα. Μιλήσαμε κάνα 20 λεπτό στο τηλέφωνο, στο off the record. Και είναι πολύ διακριτικός άνθρωπος. Από ό,τι κατάλαβα, δεν τον θέλω στην τηλεόραση. Γιατί σατυρίζει, μιμείται και ενοχλεί αυτό. Η μοναδική αποτυχημένη μίμηση του μεταξύ του Μητσικώστα είσαι εσύ. Μου το είπε. Δεν μπορεί να σε κάνει. Ναι, ξέρεις γιατί. Δεν μπορεί να σε κάνει. Μίμος δεν μπορεί να μιμηθεί άλλο μίμο. Μίμο, σωστό. Ναι. Και μου λέει δεν το ήξερα. Ναι. Λέει ποιο να μου κάνεις, να τον κάνω το φέρμα. Τρελός είναι που μου λέει και το κάνεις ίδιο. Σου κάνω Παπαγιανόπουλο, κάνω Κωνσταντινόπουλο. Δεν το ήξερα μου λέει. Αυτό είναι λέει, το μυστικό, γι' αυτό λέει δεν σε έπιασα. Ναι. Γιατί μίμος δεν μπορεί να μιμηθεί. Να μιμηθεί μίμο. Ναι. Έτσι λένε οι ειδικοί. Εγώ δεν το λέω ότι το λέω εγώ. Ναι. Το λένε οι ειδικοί αυτό. Αυτοί οι κουλτουριαροκομμουνιστές, να πούμε. Ναι. Είναι ειδικοί. Δεν είναι σαν και εσάς τους τα φασισταριά, να πούμε, που βλέπετε Πακιστανό και σε. Κατάλαβες. Το διπλό βλέπω έπεσε του Πάκου στον Πανιόνιο. 1990. Θα πέσει κι άλλο. Σε χαλάει, σαν Αριανό. Όχι, εγώ το πρόβλεψα από εδώ. Πώς το είπες? Το είχα προβλέψει. Δεν θυμάσαι που βλέπαμε τις αποδόσεις και σου είπα. Νομίζω ότι το 2-30 δεν θα είναι και πολύ. Νομίζω ότι στο στοίχημα. Είσαι σε καλό δρόμο, μα εσύ και ο Κόκκινος, νομίζω ότι ο Ανδρώνης αν ακούει, πρέπει να σου δώσει μία στήλη στο στοίχημα. Αν ακούει αρχηγός, μία στήλη στο στοίχημα πρέπει να μπεις. Αλλά πώς θα σε λέμε? Πώς θα σε λέμε? Πρέπει να σε βρω παρατσούκλι να πούμε. Στο στοίχημα? Ναι. Τι 1000 βρίσκεις άμα. Θα σε βρω εγώ κουσούρι να πούμε στο πίτι φυτίλι. Δώσ' μου 2 μέρες. Τι. Θα σε... Εδώ σε έχεις βγάλει εσύ... Παρατσούκλια τη μισή κοινωνία, δεν θα βγάλεις ένα για μένα για το στοίχημα? Θα σε βγάλω, θα σε βρω εγώ. Θα σε βρω. Λοιπόν, Sporting Ολυμπιακός 3-1. Ξεκινάει το μάτς. Διακρίνω ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα βαρύ σκελετό. Πώς το λέμε, βαρικό καλό σκελετό. Ναι. Ζηλέτρο Μάου Ταχτσίδη. Βαριά κορμιά. Έχει τον Μπάρντο δεξιά, τον Καρσελά αριστερά και τον Φορτούνι τον έχει center for. Και στο τρίτο λεπτό. Γίνεται η πρώτη ευκαιρία σε οργανωμένη άμυνα από την Sporting. Από τη Sporting. Από τον άξονα δημιουργείται κατάσταση. Και λέω εγώ, όταν στο τρίτο λεπτό. Έκανε καφέ. Τι. Ναι. Εσύ θες καφεδάκι? Καφέ, όχι. Νεράκι. Καρμοστάκι. Νεράκι. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχει 4 χαφ σε εκείνη τη φάση και σου κάνει μάτια δοκάρι η Sporting, λες άμα ανοιχτό τι θα γίνει. Και λες μετά γιατί είναι ανοιχτό.
Γιατί είναι ανοιχτό, δεν το πάω 0-0. Ο ρυθμός του παιχνιδιού βόλευε τον Ολυμπιακό. Ήταν χαμηλός ρυθμός παιχνιδιού. Μπας και βάλω κανένα κατά λάθος μετά. Ναι. Ο Μπατάγιο, ο Καρβάλιο και ο Φερνάντες Μπρούνο, όπως το λένε αυτό το δεκάρι, και όλος ο Μπρούνο Σέζαρ, ο αριστερός, δεν φουλάρανε. Δεν κάνανε παιχνίδι κυριαρχίας. Δεν τους έδωσε χώρους ο Ολυμπιακός να φύγουν στο μεγάλο χώρο που είναι πολύ μεγάλη ομάδα, στο μεγάλο χώρο της Sporting Λισαβόνας. Και λες, θα το πάω στο συντηρητικό κι εγώ να βγάλω το ημίχρονο. Όταν λοιπόν τρως δύο γκολ σε ένα τέτοιο συντηρητικό ρυθμό, σε μια άμυνα που είναι οργανωμένη. Πού να ανοίγει ο ρυθμός. Άμα ανοίξει ο ρυθμός, τι θα γίνει. Αφάς 7. Και πας λοιπόν στο ημίχρονο, χεσμένος από το φόβο σου και λες, άμα ανοιχτώ τώρα, μπορεί να φάω και 6 γκολ και να χάσω και τη δουλειά μου. Καλό το 3-1. Με 3-1 δεν έγινε και τίποτα. Τη δουλειά σου, δεν έγινε και τίποτα. Με 5-0, 6-1. Έχει πρόβλημα. Θέματα μεγάλα. Βέβαια. Λοιπόν, βαριά τα κορμιά ο Ζιλέτ, βαρύ το κορμί ο Ταξίδης, βαρύ και ο Φορτούνης, βαρύ ο Πάρντο. Αν και πήρε κούρσες από εκεί, το ότι ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο φαίνεται ότι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο δεν το ζητάει, δεν το επιζητάει τον γκολ. Είναι ότι γίνονται 2-3 κούρσες από τον Πάρντο δεξιά. Και γίνονται κάποιες έντρες και στην περιοχή ένα ψηλό Φορτούνης, ο Καρσελά μισός, 1,5 παίκτη στην περιοχή, Ταξίδης, Ρωμάο, Ζιλέτ, Κούτρης, δεν πατάνε περιοχή. Ο Κούτρης δεν ανέβηκε στο πρώτο ημίχρονο ούτε μια φορά, παρά τα αυτά έφυγα και δύο γκολ από τη μεριά του. Περιμένω το φίλο μου από την Αθήνα να μου πει για την κακή εμφάνιση σήμερα του Κούτρη στο αμυντικό κομμάτι, έτσι. Στο αμυντικό θέλει δουλειά ο Κούτρης, ναι. Πολύ δουλειά, θέλει πολύ δουλειά. Και να μου λένε. Θα μου λες στη μαρμίτα, άρε τον Κούτρη, τον έφαγε στον Κούτρη. Είπες για τον Κούτρη, τον έκανε στον Κούτρη. Δεν τρώω κανέναν. Ούτε το φαΐ μου δεν τρώω. Κούτρης είναι μικρός, πρέπει να δουλέψει. Ναι. Που για μένα θα τον σώσει μια μεταγραφή στο εξωτερικό, ιδίως στη Γερμανία τον Κούτρη. Να το φτιάξουν. Που να το φτιάξουν όπως φτιάξαν το Σταφυλίδη. Ναι. Στη Γερμανία. Ναι. Δηλαδή θα σωθεί αυτό το παιδί άμα φύγει εξωτερικό και μπορεί να κάνει μεγάλη καριέρα, αλλά θέλει δουλειά. Τραβάει κάτι κούρσες λοιπόν ο Πάρντο. Ο Φορτούνης έρχεται τέταρτο χαφ. Δεν προλαβαίνει να πατήσει περιοχή ούτε ο Φορτούνης, ούτε ο Ρωμά, ούτε ο Ταξίδης, ούτε ο Ζιλέτ και μισός Καρσελά. Δηλαδή από εκεί που ο Πάρντο πάλεψε, έκανε, έρανε, έχασε και κάποιες πολλές μονομαχίες το ένας με ένα. Ναι. Τον έπιασε ο Κοεντράο, τον έφαγε ο Κοεντράο, αλλά διέκρινα και κάτι άλλο. Δεν είχε ούτε ένα επιθετικό του μπλάρισμα ο Πάρντο. Δεν βγήκε ένα χάφ εκεί να κάνει το 1-2. Ο Φιγκέιρας ήταν πολύ πίσω. Ο Φορτούνης ήταν καρφωμένος στον άξονα. Βασιλία. Ο Φορτούνης. Βασιλεία Manchester United. Ναι. Πόσα κόρνερ είναι. Πόσα κόρνερ. Βασιλεία Manchester United. Πού να το βρω. Θα το ψάξω λιγάκι. Θα το ψάξουμε. Ναι. Over 9 corner το έπαιξε ο τύπος. Θα μπω στο site του Champions League και λογικά τα αναφέρει τα στατιστικά. Ραπ τελικά κόβει το μάτι σου. Παιχταράς ο Κούτρης. Γελάει ο κόσμος. Ούτε το δεξί μπιπ του Σταφυλίδη δεν είναι. Παιδιά, εγώ διέκρινα προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι του Κούτρη. Είδα ότι θέλει να τα βελτιώσει. Είδα ότι έκανε δηλώσεις ότι δεν βάζω καλά το κορμί μου όταν έρχομαι τρίτο στόπερ. Πρέπει να βελτιώσω το αμυντικό μου κομμάτι. Μπροστά είναι πολύ καλό. Καλά ποδάρια έχει. Εντάξει, Κοντούλης είναι. Κούτρης είναι. Τώρα αυτός ο ακροατής, ο Ολυμπιακός από κάτω από την Αθήνα, ο Ολυμπιακάκιας, να βγει να μας πει για τον Κούτρη. Εντάξει. Τώρα, άμα θέλει να τον πουλήσει ο Ολυμπιακός τον Κούτρη για δεξί μπακ και τον πουλήσει 8 εκατομμύρια, μαγιά του Ολυμπιακού. Τώρα, εκτός μετά να τον κάνει χαφ, δεν ξέρω. Άμα τον κάνει χαφ. Τι χαφ να τον κάνει. Εξτρέμ, δηλαδή. Εξτρέμ. Σκοράρι. Σκοράρι. Πώς. Σκοράρι. Όχι. Άμα δεν σκοράρι. Έβαλε ένα γκολ τώρα τη προάλλη. Μα άφησε τι μαστίγε τη. Ο Καμόρα, άδειο είναι το κουτάκι. Πάρ το από εδώ πέρα. Το κάθαρμα. Θα έρθει ότι δύο μανούσει αύριο και θα μα στήσει το εκτελεστικό απόσπασμα. Χύσε λίγο τον καφέ. Όχι, μην το κάνει. Χύσε λίγο τον καφέ. Χύσε λίγο τον καφέ να πάρουμε κανένα μια δεκάρα. Αυτό να βγάλουμε το μήνα αυτό που τελειώνει. Αυτό πιάνει άμα γίνει κατά λάθο, ρε. Ποιο? Το χύνει κάθε φορά επίτηδε για να πάρει λεφτά τον καφέ. Αυτό γίνεται μόνο άμα γίνει κατά λάθο πιάνει αυτό. Λε. Εννοείται αυτό. Κατά λάθο. Βέβαια. Περνάει, ξέρω εγώ, είσαι κάθεσαι στην καφετέρια, περνάει κάποιο που σκουντάει λίγο χύθιο καφέ, λεφτά. Λένε. Ναι, τώρα άμα τον πάρει και του χύσει εσύ επίτηδε, δεν πιάνει. Ρε, εσείς πείτε στην Κουμούνα, λέει, να παρατήσει τη live μετάδοση στο YouTube. Έβαλε και τον Καράβλα να λέει λακαμίες. Μας έβγαλαν την πίστη βραδιάτικα οι άμπαλοι. Λέω 374. Κάνει, τεστ κάνει, ρε, παιδιά. Προπόνηση κάνει. Να πω καταρχάς καλημέρα και εσάς και στον κόσμο. Ναι. Για τον φίλο που πήρε και ζήτησε για τα corner. Ναι. 10 corner είναι. Το πήρε. Over 9,5 αφού το πήρε, το έπιασε. Στα 10 corner, αλλά το έπιασε, λέμε. Μπράβο, το φίλο. Μπράβο, καλοφάγοντα. Εντάξει, καλοφάγοντα. Τέλει του μήνα, τώρα αρχίζουν τα ζόρια να πούμε. Αρχίζουν να ευχαριστήσουμε έναν φίλο που πήρε τηλέφωνο και μας το είπε, έτσι. Να τον ευχαριστήσουμε για την. Από την εκπομπή και σας στέλνει και την καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, όπως λέει ο Μπούζος και γλύφει τους ακροατές. Εσείς είστε καλύτεροι.
καλύτερη ρεπόρτερ μας. Εσείς είστε η καλύτερη ρεπόρτερ μας. Άμα φτάσει ο ακροατής να γίνει ρεπόρτερ, πάει στο διάλογο το ραδιόφωνο, πάει στο διάλογο. Θέλει να πει βέβαια ότι σας νιώθουμε κοντά μας. Ένα τρακέρνι, ένα φορτηγό, ναι. Την πάρει ένα τρένο και είστε εκεί μπροστά. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο. Μην κάτι... μπείτε στο περιφερειακό, έγινε ατύχημα, ξέρω εγώ, το τηλεφωνούν οι φίλοι. Να προσέχετε τους περιφερειακούς, ναι, το ξαναλέω εγώ. Α, καλά, αυτός ο περιφερειακός δικός μας είναι. 80-90, παραπάνω δεν είναι. Δεν είναι. Μην παρασύρεστε, ειδικά την κατηφόρα από την Νεάπολη. Το έχω κάνει και εγώ από την Τσικουνιά μου και την Γυφτιά μου. Μπορώ να πάθω ζημιά. Τι κάνω επειδή είμαι γύφτος. Τι βάζεις, νεκρά. Τι κάνεις, βάζεις νεκρά. Τρέχω 110 και βάζεις νεκρά. Βάζω νεκρά για οικονομία. Κατεβαίνω και το πάω μέχρι τη στροφή που θα έρθω στο Μετρόπολης. Το αφήνεις έτσι. Το πάω έτσι. Μου λέει ο μηχανικός, λέει, λάθος λέει κάνεις. Και ένας άλλος μου λέει, μην νομίζεις ότι γλιτώνεις, λέει, και ναι, 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 ναι. Μα εγώ το νεκρόν. Ο πατέρας μου ήταν πιο τσιγκούναρας. Έσβηνε τη μηχανή στην κατηφόρα. Την έσβηνε. Λάθος έκανε. Γιατί δεν ξέρω τι τιμώνει τότε πριν 40 χρόνια. Σωστή... τι τιμώνει είχαν, δεν ξέρω. Αυτό που σε κάνει κατανάλωση και σκάψιμο πολύ είναι το απότομο γκάζι και φρένο. Δεν πρέπει να οδηγάς, ναι. Πρέπει δηλαδή απαλά το γκάζι και με σταθερή ταχύτητα. Ναι. Δεν είναι σημασία το πόσο τρέχεις ή το αν πατάς το γκάζι, το πώς το πατάς. Θέλει δηλαδή σταθερή οδήγηση για να κάνεις οικονομία στο καύσιμο. Είχε συγχωρεμένος ο πατέρας μου ένα Corolla το οποίο είχε ένα κόκκινο λαμπάκι και ένα μπλε. Το μπλε έλεγε economic. Το άλλο έλεγε ξοδεύει. Όταν έπαιρνε το αυτοκίνητο, το μάτι του μηταρά του σχολεμένου ήταν καρφωμένο σε εκείνο το, στο λαμπάκι. Σε το δίκτυ. Ναι. Ναι. Εγώ, άμα το πάρω το αμάξι, με λέει 10.000 δραχμές πιο λίγο βενζίνη θα βάλω. Γιατί ρε τον έλεγα. Αυτό το λαμπάκι το έχει ρημάξει. Η ψυχή μου πονάει, λέει. Το λαμπάκι. Γύρω στο economic. Ποτέ δεν έφευγε από το economic. Πράσινο ήταν πάντα. Εγώ το πάνταγα καμιά φορά και τα λοιπά. Πα, μου λέει, τι είσαι εσύ, ρε. Αυτό το λαμπάκι βογκάει, λέω. Μάλλον λέω εσύ βογκάει. Το λαμπάκι λέω βογκάει. Εσύ βογκάς όταν πας στο βεζινάδικο. Πω, βόγκαγε. Τι λέει άλλο. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε για τον Ολυμπιακό. Τα πάμε να πούμε. Όταν πας 2-0 σε σκορ. Όταν εσύ πας σε συντηρητικό παιχνίδι. Έχεις 3 χαφ και 4 χαφ τον φόρ σου. Και πίσω τις γραμμές, να κρατήσεις και τα λοιπά. Η Sporting και ένα παιχνίδι συντηρητικό, όχι μεγάλες εντάσεις, όχι πολλά sprint στους μικρούς χώρους, να πάρω να δώσω μπάλα, να φουλάρω, να κάνω να ράνω. Δείχνει ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο και δίνει ο πρωταθλητής Ολυμπιακός, ο οποίος εκπροσωπεί τόσα χρόνια την Ελλάδα στο Champions League, είναι της Λούτσας. Yeah. Εσύ πιστεύεις αυτή τη στιγμή κάτι άλλο, ρωτήσουμε και τους φίλους του ΠΑΟΚ. Είναι ευχαριστημένοι που ο Ολυμπιακός δεν προκρίθηκε και θα αφιερωθεί μόνο στο πρωτάθλημα. Εγώ πιστεύω ότι ο προχωρημένος ΠΑΟΞής έπρεπε να παρακαλάει να προχωρήσει ο Ολυμπιακός. Ναι, σωστό. Πολύ να συνεχίζει στο UEFA, να έχει ταλαιπωρία, να έχει τραυματισμούς, να έχει φθορά. Τώρα ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θα αφιερωθεί. Αύριο οι ΠΑΟΞίδες είναι με την ΑΕΚ. Η σωστή. Σωστό, έτσι. Έτσι. Θες ο αντίπαλό σου να προχωράει, να έχει παιχνίδια στα πόδια του. Επιβέβαια, που έλεγε και ο θείος μου. Φλάσεις τραυματισμούς, τέτοια. Φλάσεις τραυματισμούς, φθορά, φυσική κατάσταση, πτώση. Έτσι. Ναι. Ναι. Έτσι δεν είναι. Βέβαια, ο Μελισσανίδης, επειδή θα κοιτάξει την τσεπούλα του, θα θέλει να προχωρήσει. Ναι. Σήμερα στο ρεπορτάζ τη ΣΑΚ που παρακολούθησα, ναι, το Θοδωρή Ραλή, το ρεπάει ο Καρατζαφέρης, ο Γιάννης. Ναι. Τι γίνεται, λέει, με τον Ρασίντ, πώς το λένε, Μαζούντ. Του Μαζούντ του Πανιωνίου. Είναι, λέει, η φήμη, λέει, ή είναι, λέει, η πραγματικότης. Ότι δεν θα παίξει. Είναι πολύ παραπάνω, λέει, από μια φήμη. Όχι ότι δεν θα παίξει, ότι θα πάει στην ΑΕΚ. Α, θα πάει στην ΑΕΚ. Θα τον πάρει πακέτο, λέει. Πολύ καλή μεταγραφή. Μασούρα δεν είναι μεταγραφή. Μασούρα δεν μου λέει και εμένα τίποτα. Αλλά Μασούντ είναι πολύ καλή μεταγραφή. Δηλαδή, ο Μασούρα από τον Κλωναρίδη καλύτερο δεν μπορεί να τον βγάλει και να τον πει. Εντάξει. Δεν λέει και πολλά πράγματα. Στον Πανιόνι είναι μέτριος. Ναι. Δεν ξεχωρίζει στον Πανιόνι ο Μαζούρας. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα το σπουδαίο. Τώρα, γιατί πέφτει το 2-30 στο 1-90. Για δύο λόγους. Το είπαμε αυτό. Ένας είναι ο Ελ Ρασίντ που δεν παίζει. Ναι. Και άλλος είναι ο Σιδηρόπουλος που θα παίξει στον ΠΑΟΚ 50-50. 50-50. Εξασφαλίζει ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον ότι εγώ, κύριε, πάω θωρακισμένος. Ο ένας δεν παίζει το δεκάρι. 50-50 με Σιδηρόπουλο δεν θα το λέγα εγώ και επιτυχία. Ναι. Εγώ περιμένω και τα κουκούτσια. Κοίταξε, τα κουκουτσάκια. Όταν έχω εγώ το Σιδηρόπουλο και τα λοιπά, θέλω το αμφισβητούμενο να το πάρω εγώ. Αυτό ακριβώς. Τα σπόρια που λέμε. Τα σπόρια. Σπόρια, κρεμμύδια, ό,τι μπορεί να πάρει. Και καλά κάνει.
Και αρχίζουν και κλαίνει από κάτω και να αυτό και εσείς που φωνάζατε εξυγιαντές και τώρα. Καλό είναι αυτό. Ναι, ναι. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ να τον λένε από κάτω είναι πρώτη φορά. Που κλαίνει κάτω για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει ξαναγίνει, αυτό είναι ιστορικό γεγονότο. Να πούμε μια αλήθεια. Και να είναι εδώ... γελάς άμα βλέπεις Παναθηναϊκούς, αεκτζίδες, Ολυμπιακούς από εκεί κάτω. Γελάς άμα ακούς να λένε για τη διαιτησία συγκεκριμένες ομάδες, έτσι. Ναι. Γελάς. Δηλαδή μια χρονιά που ενδεχομένως και αν ευνοηθεί πολύ ο ΠΑΟΚ, γιατί αν εξαιρέσουμε ένα πέναλτι, δεν είχε πια και κάποια διαιτησία φέτος ο ΠΑΟΚ που να τον σμπρώξουνε. Δηλαδή γελάς με το να βλέπεις τους κάτω να κλαίνε. Το αυτονόητο να το θεωρούν εύνοια. Έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν νομιμοποιούνται κάποιες ομάδες που εδώ και χρόνια είχαν την εύνοια πότε η μία ομάδα, πότε η άλλη. Εντάξει, κατά κύριο λόγο. Κάποιες χρονιές είχε Ολυμπιακός. Το κριτέο για μένα που βλέπω τα πράγματα σε ουδέτερη μορφή, ναι, και θα πάμε σε διάλειμμα μόλις πω την φράση μου, το κατακριτέο δεν είναι ότι οι παοξίδες γουστάρουν να πάρουν σφυρίγματα ή να κερδίσουν πέντε πράγματα στο εξωτερικό. Όχι, δεν θέλουν. Όχι, 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 όχι. Το κατακριτέο είναι ότι οι άλλοι στην ναι, πρώτη στραβή κατευθείαν αρχίσαν το κλάμα. Ναι, όχι, όχι, ναι, ρε φίλε. Αυτό δηλαδή... είναι. Τι είναι πιο κατακριτέο από τα δύο? Οι άλλοι που το γυρίσαν στο κλάμα. Για ο Παόξης που λέει ρε παιδί μου, και εγώ μια φορά στο πάρω και ας είναι και με πέντε σφυρίγματα ή ξέρω εγώ με πέντε φίλους σαν ομάδα. Κοίτα να δεις. Και ας μην παίξουν την μπάλα. Το Παόξη βέβαια τον τρελαίνει το γεγονός ότι αν πάρει το πρωτάθλημα θέλει να δει και λίγο μπάλα. Έτσι. Ναι, ναι. Είναι η μεσοεπιθετική. Κοίτα, εγώ αυτό που ασπάζομαι που λαμβάνω από τους φίλους του Πάουκ που έρχονται και στο μαγαζί και βλέπουμε τα παιχνίδια. Μου λένε ότι θέλουν να έχουν κάποια, δηλαδή τα σποράκια, ας τα πάρω. Δεν θέλουν όμως να δούνε σφυρίγματα, δεν θέλουν το έσχος. Δεν θέλουν δηλαδή το έσχος. Δεν το θέλουν. Ναι. Δεν το θέλουν. Στιμάει αυτό. Ναι. 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 Αλλά σε λέει εντάξει τώρα και να ευνοηθώ λίγο να πάρω τα σποράκια, ένα 60-40 διαιτησία. Τόσα χρόνια οι άλλοι κάνανε, ξέρω εγώ, ας πάρω και μια χρονιά κι εγώ έκανα σφύριγμα. Αλλά δεν θέλουν δηλαδή να το πάρουν με τη διαιτησία. 845 λέει για τον Δούκα που δουλεύει σε γαβροσάιτ κτλ. Παιδιά, δεν με ενδιαφέρει πού δουλεύει ο καθένας. Δεν με ενδιαφέρει πού δουλεύει ο καθένας. Δουλεύει εκεί που πληρώνεται ο καθένας. Ο καθένας δουλεύει εκεί που πληρώνεται. Τι θα γίνει? Αν δουλεύει σε γαβροσάιτ και είναι παοξής, θα κριθεί από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ ή από μένα. Εγώ δεν κρίνω κανέναν εργαζόμενο. Θα πω τώρα τι ο Δούκας, ότι γιατί είναι στο γαβροσάιτ. Και τι έγινε. Τι έγινε, δηλαδή τι. Αν είναι οπαδός του ΠΑΟΚ, θα τον κρίνουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Όχι εγώ. Εγώ δεν θα κρίνω. Όπως δεν γουστάρω να κρίνουν εμένα, πού θα πάω δουλέψω εγώ. Δεν θα κρίνω. Πολλοί δουλεύουν. Δηλαδή, άμα ήταν έτσι, δεν θα δουλεύαμε πουθενά. Δεν πρέπει. Εγώ θα υπερασπιστώ το Δούκα σε αυτό το κομμάτι που λέει 845. Δηλαδή, δεν πρέπει από Θεσσαλονίκη, ας πούμε, να έχουν σε site αθηναϊκά φωνή, ξέρω εγώ, παοξίδες, οι οποίοι ας δουλεύουν και στο Μαρινάκι τόσα. Και τι έγινε. Α, και στο site το SDNA που ο κύριος Σαββίδης είναι φίλος, δουλεύουν. Παοξίδες, θα μου πεις εκεί δεν δουλεύει κανένας Αριανός, δεν δουλεύει κανένας Ολυμπιακός. Τσαλτίδης γράφει. Γράφει ο Τσαλτίδης, βέβαια. Ορίστε. Βέβαια. Τι να πούνε τον Τσαλτίδη, γιατί γράφει στο site, ας πούμε, που είναι φίλος ο κύριος Σαββίδης. Ακούστε κάτι, ρε. Ο καπιταλισμός δεν έχει χρώματα. Ο καπιταλισμός δεν έχει χρώματα. Άστε να δουλέψει ο κόσμος. Άστε να πάρει κανένα φράγκο κανένας, να πούμε. Εντάξει, αν είναι κατακριτέο θα το κρίνουν οι Αριανοί για τον Τσαλτίδη, Παοξίδες για τον Δούκα, όχι εγώ. Εγώ δεν γίνω κριτής. Ναι. Εγώ θα γίνω κριτής κάθε Δευτέρα στη Μαρμίτα. Θα δικάζω κάθε μέρα τρία άτομα. Μπορεί να είναι σύνδεσμος φιλάθλων. Μπορεί να είναι παράγοντας. Μπορεί να είναι ο εαυτός μου. Μπορεί να δικάσω τον εαυτό μου. Κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά θα δικάσω τον εαυτό μου. Και εκεί θέλω το λαϊκό δικαστήριο να με καταδικάσει για τα λάθη και τα σφάλματά μου. Για να μπορέσω την άλλη χρονιά να γίνω καλύτερος. Ο κόκκινος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να τα αντέξει. Δεν αντέχει. Η αυτοκριτική. Και αυτοκριτική. Για να κάνεις αυτοκριτική πρέπει να δέχεις την κριτική. Αλλά την κριτική, όχι την ύβρις, την κριτική. Ναι. Διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. Σούπερ μάρκετ, συν κασενκάρι, ίσον πιο φθηνά και από φθηνά. Δηλαδή, είναι για επαγγελματίες ή για ιδιώτες? Εδώ είναι η ουσία. Είναι δύο σε ένα, και για ιδιώτες και για επαγγελματίες. Θερμαϊκός, χιλιάδες προϊόντα για το σπίτι και για τον επαγγελματία στις καλύτερες τιμές. Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηδανίων, στην περιοχή αεροδρομίου δίπλα στις Θερινές Μούσες. 2310-4747-85. Αυτή την εβδομάδα, σούπερ προσφορά σε όλα τα ζυμαρικά μπαρίλα. Η συσκευασία 500 γραμμαρίων, μόνο 64 λεπτά με το ΦΠΑ. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη, και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορο Σουγκό 14, γωνία με Φράγκον, Άνω Λαδάτικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310-555-093. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο, βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery? Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύκριστο υπερταχύτατο app του Delivera, χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Αλήθεια? Πώς στηρίζεις μια οικογένεια όταν φροντίζεις στο σπίτι ένα παιδί που η ζωή του απειλείται από μια σοβαρή ασθένεια? Ή μια οικογένεια που χάνει ξαφνικά ένα αγαπημένο της μέλος? Πώς βοηθάς να κλείσουν τέτοιες πληγές? Στήριξε τη Μέριμνα, που μετατρέπει την οδύνη της οικογένειας σε ψυχική δύναμη, ελπίδα και αγάπη για τη ζωή. Στείλε σήμερα SMS Μέριμνα στο 19454. Η αποστολή SMS ισχύει έως 4 Νοεμβρίου. Χρέωση 1 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη παιδιών που φροντίζει η Μέριμνα. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Μέτροσπορ. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα. Μην αγχώνεσαι για το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων. Το Μετρόπολης 95,5 είναι εδώ και σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών. Ξεκινάμε. Τη μάχη της γαλοπούλας. Να κοίτα το πουλάκι. Στάθη. Να κάνω τη γαλοπούλα. Να, λέ το γαλοπούλα. Το χριστουγεννιάτικο γεύμα θα είναι by Μετρόπολης 95,5. Έχεις κερδίσει μία super duper γαλοπούλα, είναι όλη δική σου. Είμαι ο τυχερός της γαλοπούλας. Καλοφάγωτη, Αριστίδη. Ο τυχερός της ημέρας είσαι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γλουγλουγλου, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Γιάννη. Κάλεσε στο 2310-90-90-90 και κέρδισε εσύ στη μάχη της χριστουγεννιάτικης γαλοπούλας. Τρεις κληρώσεις καθημερινά. Διεκδίκησε τη γαλοπούλα σου, σαν να μην υπάρχει αύριο. Και να θυμάσαι, το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο. Επόμενη λακκούβα, στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.
Άμα μας τα πεστράψαμε. Θα δώσουμε μια-δυο δεράκια στο μπάσκετ. Περίμενε. Θα τα δώσεις. Κράτα τα λίγο. Ναι. Νίκος από Γιαννιτσά. Γουρσουσλαμά. Ναμκιόρι. Σε ξέρω 15 χρόνια. Προσπαθούμε να γίνουμε φίλοι κοντά στα 5. Πρώτη φορά σε ακούω να δίνεις ευχές σε άνθρωπο. Δύσκολο 2018 βλέπει να βγάζει ο Γιώργαρος. Όχι, ναι. Χρήστος από Λαμπράκι λέει. Ναι, αλλά η μουρμούρα στα πολιτήρια για το ποιος θα παίξει ένα μάτς την εβδομάδα, πώς θα το διαχειριστεί ο Λεμονής, Κωστάκη μου. Δεν ξέρω, πρόβλημά του είναι. Αυτός θα πάει προπονητής στον Ολυμπιακό σε μια δύσκολη περίοδο. Λοιπόν, η Κοσμοτέ δηλαδή απέλησε τον Σπυρόπουλο για να βάλει στη θέση του το Θαναϊλάκη. Ρωτάει ο 228. Ευτυχώς που στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει αξιοκρατία. Αεξής από Νέα Σμύρνη. Μάλιστα. Μάλιστα. Λέγε, τι θες να δώσεις. Λοιπόν, θα δώσουμε δύο βεράκια που βλέπουμε. Πριν. Θες να ρωτήσεις το κοινό πώς τους φαίνεται η ιδέα του Λαϊκού Δικαστηρίου. Δηλαδή, ο Θωμαίδης κάνει το δικαστήριο το σοβαρό. Ναι. Έτσι. Εμείς θα κάνουμε το Λαϊκό Δικαστήριο. Θα βγάζουμε δηλαδή την κατηγορία. Καταρχήν ο κόσμος θα εκφράζεται ελεύθερα. Δεν βγάζει την κατηγορία ο δικαστής. Ναι. Δηλαδή, εμείς κατά κάποιο τρόπο γινόμαστε δικαστές από τη λαϊκή μάζα. Δηλαδή, έτσι. Η κοινή γνώμη δικάζει. Και αυτό θα γίνει στα πρώτα. Ιντερνετικά. Δηλαδή, στο rapto.gr. Θα δικάζουμε για παράδειγμα τον Ραπτόπουλο, τον Χιλιτίδη και τον Κόκκινο. Ναι. Για κάποιους λόγους. Και θα υπάρχει υπεράσπιση. Εγώ θα είμαι πρόεδρος και το κοινό από κάτω θα λέει ναι ή όχι. Ναι, ένοχος για αυτόν τον λόγο. Αθώος για αυτόν τον λόγο. Και στο τέλος θα γίνεται η ψηφοφορία. Αυτό πρέπει να το βρούμε, ναι, βέβαια. Πώς θα γίνει με τον κομμουνιστή. Ναι, πώς, ναι, θα γίνουν οι καταμετρήσεις. Αυτά είναι δικά του θέματα. Θα λέμε αθώος ο Κόκκινος. Αθώνεται. Ένοχος ο Ραπτόπουλος. Γιώργος Σαββίδης. Ένοχος. Καράπαπας, ένοχος. Ξέρω εγώ. Αυτό είναι Μεθυρά 10, αθώα. Σούπερ 3, ένοχος. Αντέχεις στην πλάτη σου τέτοια πράγματα εσύ? Ροκές μεγάλες. Θα μπουν να ψηφίζουν. Και θα γίνεται τη Δευτέρα το μεσημέρι για ανακοίνωση. Λοιπόν, σήμερα δικάζεται. Όχι, είναι Δευτέρα. Σήμερα δικάζεται άλλος άνθρωπος. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Έχουμε σεισμό. Είχαμε σεισμό πριν από λίγες ώρες στην Αλεξάνδρεια. Γενικά, στον Κιδά δηλαδή. Δυτικά είχαμε ένα 3,5 περίπου ήταν. Τώρα με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ότι έγινε και μάλιστα αρκετά δυνατό σεισμό. Το καταλάβανε και στη Χαριλάου τα παιδιά. Προσπαθώ. Έχω τηλέφωνα τώρα. Στις γραμμές συνέχεια παίρνουν τηλέφωνο. Έγινε σεισμό και δεν το πήραμε χαμπάρι. Ναι, δεν το πήραμε χαμπάρι εμείς. Το κατάλαβε η Χαριλάου. Να ανοίξεις λίγο γραμμούλες, σε παρακαλώ, να ενημερωθεί ο κόσμος. Και εγώ παράλληλα προσπαθώ να μπω στο μετεωρολογικό, στο σεισμολογικό. Πόσα ρίχτερ είναι? Δεν ξέρουμε ακόμα. Κάτσε ρε φίλε, ακόμα να ξαναδούμε τι γίνεται. Ούτε στο Γιδά ήταν το επίκεντρο. Δεν ξέρω, περιοχή Αλεξάνδρεια με πήραν τηλέφωνο τώρα. Πώς θα εκεί. Θα πάνε και αυτοί οι σεισμολόγοι τώρα να βγάλουν τα ρίχτερ. Ναι, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τι θα δούμε. Θα τους ρωτήσουμε. Είναι προσεισμός, μετασεισμός, όπου δεν ξέρουμε. Δεν το γνωρίζεις, φίλε. Ποτέ δεν το γνωρίζεις και δεν χρειάζεται. Δεν μπορεί να προβλεφθεί. Και δεν παίζουμε με αυτό, εντάξει. Δεν παίζουμε με αυτό. Δεν έχουμε κάποια σοβαρή επιστήμη εδώ για να μας στηρίξει, να μου κατά κάποιο τρόπο. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί. Κάτσε να κάνουμε promotion την άστο σεισμό τώρα. Ωραία, εντάξει, ξεκίνησε αυτό. Πάμε. Αυτό βλέπεις έτσι. Ξεκινήσουμε ο κόσμος. Πάμε. Λοιπόν, εσύ τη Δευτέρα λοιπόν. Αν υπάρχει περίπτωση ζημιών και τέτοια, όχι, δεν νομίζω. Είναι μικρός. Εντάξει. Λέγε. Λοιπόν, οπότε δηλαδή τη Δευτέρα ανακοινώνεις τα θέματα. Εγώ τη Δευτέρα το μεσημέρι, ναι, ανακοινώνω τη δίκη. Έτσι. Και την Κυριακή. Ποιος αφορά και με ποιο θέμα. Νομίζω από την Κυριακή το βράδυ στη Μαρμίτα. Στη Μαρμίτα μπορείς να έχεις ετοιμάσει. Θα ετοιμάζω τους. Μπράβο. Και να το ανακοινώνουμε από εκεί. Ναι. Ωραία. Θα περιμένουμε κόσμο εκεί πέρα. Έτσι. Η ψήφος αυτών οι οποίοι θα είναι στο μαγαζί θα είναι διπλή. Θα πιάνει για δύο. Ναι. Αυτοί που θα ψηφίζουν μέσα από το ίντερνετ του rapto.gr θα είναι μόνοι. Ναι. Θα υπάρχει Ζένια εκεί, η ανιψιά μου, η οποία θα καταγράφει αυτά, θα καταμετρά, αλλά πρέπει να βρει και ο κομμουνιστής γρήγορα, ναι, ένα τρόπο ώστε να γίνεται αυτόματα ο καταμερισμός. Δηλαδή, καταρχήν, όταν, ναι, εσύ, ναι, βάζεις ένα γκάλωπ στο rapto.gr. Κάνει ένα γκάλωπ. Ναι. Κατά αυτόν τον τρόπο που βγάζει τα ποσοστά. Μπράβο. Με αυτόν τον τρόπο πρακτικά, ναι, μπορεί στο rapto.gr και να φαίνονται τα αποτελέσματα. Ναι. Επειδή εμένα με ενδιαφέρει και το γιατί, δηλαδή
Ο πρόεδρος λέει είναι ένοχος ο τάδε γιατί έκανε εκείνο. Δεν μπορεί ψηφοφορία να λέει και το γιατί. Θα πει αθώος ένοχος. Θα βγάζουμε το αποτέλεσμα. Ναι. Έτσι. Ναι. Κάποια το αιτιολογικό κάτω, θα έχουν οι φίλοι μας την ευκαιρία εκεί. Κάποιοι που θα να τους δίνεις το λόγο. Ναι, ή κάποιοι τα με σχόλια. Και από έτσι. Τα σχόλια και εννοείται και ζωντανά εσύ με το μικρόφωνο. Ναι. Θα απευθύνει το λόγο και θα μας λέει ο κόσμος τη γνώμη του. Και αυτό το κάνουμε γιατί βλέπουμε ότι στην ελληνική τηλεόραση υπάρχει μια φήμωση. Δηλαδή. Ναι. Δεν μπορεί να εκφραστεί κάποιος. Εδώ το Μητσικώστα, το οποίο κάποια στιγμή θα τον καλέσουμε να έρθει, εδώ το Μητσικώστα δεν τον αφήνουν να κάνει εκπομπή στην τηλεόραση, γιατί λέει το ταλέντο του που είναι η μίμηση, ναι. Ενοχλεί. Ενοχλεί η σάτυρα. Εμείς λοιπόν που είμαστε σάτυροι, είμαστε σάτυροι κατά κάποιο τρόπο, εγώ είμαι μεγάλος σάτυρος. Σατυρικός εννοείς. Ναι, και σατυρικός και... Άλλο είναι το σάτυρος. Και σάτυρος μαζί. Σάτυρος. Σάτυρος. Λοιπόν, τέλειος. Λοιπόν, θα γίνονται μιμήσεις, θα μπορείτε να μου ζητάτε τρεις μιμήσεις κάθε φορά, όσοι θα είναι και οι δικαστές, όσοι θα είναι και οι κατηγορούμενοι. Ναι. Θα μου πεις κάνε μου ένα σκέτς που αφορά τον κόκκινο, μυθό τον κόκκινο. Ή ξέρω εγώ τον Ανδρώνη, ή ξέρω εγώ τον Μπούζο, ή ξέρω εγώ ό,τι γουστάρετε. Αν μπορέσω, θα πω αν δεν μπορώ, θα πω αυτό δεν μπορώ να τον κάνω. Λοιπόν, θα έχουμε και guest star και το φίλο μας τον Φωτιάδη. Ο Φωτιάδης θα εκπροσωπεί τους πόντιους. Έτσι. Θα είναι, ξέρω εγώ, το δεκάλεπτο του πόντιου. Έτσι. Βέβαια θα είναι κακέκτυπο, αλλά θα μου πεις πόντιο. Ο δωδεκάλογος του πόντιου. Ο δωδεκάλογος του πόντιου. Ναι, θα πάρει και αυτό το σκέτς. Πολύ ωραία. Τώρα, ανάλυση ποδοσφαιρική προς το τέλος θα υπάρξει και εκεί. Στα πιο κρίσιμα παιχνίδια τα οποία έχουν γίνει. Στα βασικά παιχνίδια. Στα βασικά παιχνίδια θα κάνουμε ανταλλαγή απόψεων για διαιτησία και θα τελειώνει η εκπομπή. Ήρεμα, ωραία, είμαι ξύλο, είμαι φασαρία, είμαι με οποιοδήποτε τρόπο. Σίγουρα πάντως αυτό θα γίνει, γιατί διακρίνουμε και το ένασμα μου το έδωσε εμένα ο Μητσικώστας, το οποίος έμεινε εκτός τηλεοπτικών πλατό και κάνει ο άνθρωπος ιντερνετική εκπομπή, γιατί υπάρχει μια χούντα στα μέσα να μην μπορείς να εκφραστείς. Που ήταν και άνθρωπος ο οποίος. Ναι. Ήταν δηλαδή χαμηλών τόνων και οι μιμήσεις του ήταν τελείως χιουμοριστικές. Δεν μπορείς. Μπράβο, δεν είναι σαν εσένα. Πού εσύ ταχώνεις. Ή ξέρω εγώ το ράδιο Αρβίλα που ξεκινάνε και αυτοί και ταχώνουν κανονικά. Ο Μητσικώστας ήταν ο άνθρωπος, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ήταν χιουμοριστικό καθαρά. Δεν σου δίνει την εντύπωση ότι ενοχλεί αυτό που κάνει, δηλαδή ότι θα τον πετούσαν. Οπότε εμείς θα ενοχλήσουμε. Αρκετούς και αρκετές. Οπότε σας λέμε, σας προδιαθέτουμε ότι 27 Νοεμβρίου ημέρα σημαδιακή. Δευτέρα και ώρα 9:30. Σημαδιακή ημέρα για τον ΠΑΟΚ. Τι έγινε 27 Νοεμβρίου κάποιο έτος με τον ΠΑΟΚ. Ποιος να ξέρει, άραγε. Το έχουν ξεχάσει. Ναι. Και νομίζω ότι θα τα πάμε καλά. Και Κιλκής κουνηθήκαμε καλά, λέει ο 845. Μάλιστα. Κούνησε στη Βέρεια, ξέρει τίποτα ο Γιάννης, λέει ο 512. Κούνησε και στη Βέρεια, λέει. Κούνησε και στη Βέρεια. Γιάννη, εσένα ρωτάει. Κούνησε, λέει, και στη Βέρεια. Ξέρει τίποτα ο Γιάννης, λέει. Κούνησε και στη Βέρεια. Ναι, για ορμπαλί. Έχει κουνήσει, παιδιά, και στη Θεσσαλονίκη. Με παίρνουν τηλέφωνο τώρα από Χαριλάου, από Τούμπα. Με πήρε η μητέρα σου. Με πήρε πολλοίς κόσμος. Τον έχουν αισθανθεί πάρα πολύ. Προσπαθώ να επικοινωνήσω, ρε παιδιά, δεν σηκώνουν ακόμα τίποτε, δουλεύουν τα τηλέφωνα. Ποιος δεν αφήνει. Εκεί που πρέπει για να μάθω. Γιατί εσύ, άμα σου πω που προσπαθώ να μάθω, θα το κάνεις σίριαλ. Κλείσε. Ναι. Συνέχισε την εκπομπή. Πάρε γραμμές, εσύ. Να ανοίγουμε τις γραμμές. Αποφάσισε, θα ανοίξεις γραμμές ή όχι. Αφού τα είπαμε τώρα, θα τις ανοίξω. Τι. Να δώσουμε και το προγνωστικό μας για τον μπάσκετ. 2-31-0, όλα 90-90-90-90. 98-80-90, 9-55 κενό μήνυμα, 54-3-40. Όταν γεμίσει το κέντρο, δώσεις τα προγνωστικά που θες να δώσεις. Για Ευρωλίγκα είναι. Για Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα. Ανάθεμά σε κοντέ και εσύ σαν και εμένα. Άιντε πάλι, κόλλησες. Ο κοντός με τον μπάσκετ. Άιντε πάλι. Τι πάθαμε. Λέγε. Οι κοντοί τα πετάνε τα τρίποντα όμως, όχι ψηλοί. Οι αμπτάλιδες. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν. Αμπτάλιδες. Οι αμπτάλιδες. Ναι. Λοιπόν, Μπάμπερκ Βαλένθια προτείνουμε το over 153,5 πόντους. Ναι. Η Μπάμπρεκ συνέδρα της θα τρέχει πάρα πολύ τα παιχνίδια και η Βαλένθια είναι η ισπανική ομάδα επιθετικού γενής και αυτή από τη φύση της. Ναι. Και το άλλο το βεράκι που πιστεύω είναι το Μιλάνο Ολυμπιακός στους 148,5. Τι είναι αυτά, ρε, παρότι ο Ολυμπιακός στηρίζεται μεν στην άμυνά του, αλλά το Μιλάνο τα ανοίγει συνέδρα του πάρα πολύ τα παιχνίδια και πολύ πιθανόν είναι να ακολουθήσει και ο Ολυμπιακός αυτό το ρυθμό. Οπότε over 148,5 Ολυμπιακός και over 153,5 Μπάμπρεκ Βαλένθια. Μπάμπρεκ. Τα δύο αυριανά παιχνίδια. Το κέντρο γέμισε.
Πείτε ό,τι γουστάρετε για σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, λαϊκά δικαστήρια, τον ΠΑΟΚ το χθεσινό, αυτούς που κλαίνε κάτω στην Αθήνα, μπάσκετ, τι, ό,τι γουστάρετε, χρόνια πολλά στον Κούδα που κλείνει τα 71. Τι θες να πούμε άλλο, για την ομάδα σου δεν είπες τίποτα. Τα είπαμε τη Δευτέρα έτσι κι αλλιώς, τώρα τι άλλο να πούμε δηλαδή για την ομάδα, τι άλλο να πούμε. Ναι. Μακάρι να μην έχουμε να λέμε πράγματα για την ομάδα φέτος, ναι. Γιατί πέρυσι λέγαμε κάθε μέρα. Και γκρινιάζαμε κάθε μέρα. Οπότε όσο δεν λέμε, είναι καλό. Καλό. Όσο δεν λέμε πολλά πράγματα. Πάει σημαίνει τελείως ότι τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους. Τρίκαλα η Μαθίας. Από το χωριό σου δεν είναι εκεί. Αλεξάνδρεια. Ο καταραμένος αυτός είναι από εκεί. Ο παπάς του Διούδη. Από τα Τρίκαλα. Μα το κουρσούς του. Του λέω είσαι καταραμένος, δεν του λέω. Του την πέσανε τη φιλοζωική, ε. Ναι. Είσαι καταραμένος, δεν του λέω. Λέει γιατί. Και μιλάει και έτσι. Γιατί του λέω. Το παιδί, λέω, τόσο καλό παιδί πήρε από τη μάνα. Από σένα λέω δεν χρυσό πήρε. Παιδί ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης πήρε από τη μάνα, λέω, καλό παιδί. Σε δύο ομάδες, λέω, πήγε να παίξει, πτώχευσε η μία, έπεσε η άλλη, πτωχευμένες και οι δύο. Βρε καταραμένε, του λέω, δεν μπόρεσε το παιδί να το στείλει σε καμιά ομάδα, λέω, να πάρει κανένα φράγκο. Δανεικός είναι εν τέλει στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, Μαρτίνε. Πώς είναι στον Παναθηναϊκό. Να ξέρουμε το παλικάρι, το περιμένουμε τον χρόνο. Πάμε κόσμο, καλημέρα. 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 Τι κάνουμε. Εγώ μένω, λέει, ισόγειο και κούνησε επί 30 δευτερόλεπτα αρκετά έντονα στη Βέρεια. Ο 5-12 φίλος. Άρα κάπου εκεί πρέπει να είναι. Σε φύλαξη πάνω σε ύψωμα, ωραίο κάστρο, και πριν λίγο ένιωσα τη δόνηση εδώ. Όλα καλώς στη συνέχεια, λέει ο Μάικος. Εγώ σεισμό δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Εγώ σεισμό δεν κατάλαβα. Ούτε εγώ κατάλαβα, ρε φίλε. Τίποτα. Έλα τώρα, εντάξει, εδώ στον έμβαθμο δεν κατάλαβα τίποτα. Τι λένε τώρα, τι να σου πω. Εντάξει, ο καθένας είναι και που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή και το καταλαβαίνει. Πρώτο αυτό. Δεύτερο. 1,90 είναι πάλι πολύ ψηλά για το Πανιόνιο, να ξέρεις, γιατί. Εκτός από το Μασούτ που είπε ότι. Είπε, ναι, θα πέσει σίγουρα. Εγώ γιατί πιστεύω ότι θα καταλήξει δηλαδή Κυριακή πρωί, ή μπορεί και στο 1,30-1,40 να ξέρει. Όχι, 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 τόσο δεν πρόκειται να πέσει. Ρεσί, ο Μασούτ είπε ότι δεν το πληρώνουν στην ώρα του. Ο οικονόμου, ο center back που ήταν να φύγει, πολύ καλό center back, και αυτό δεν θα παίξει. Και εκτός από αυτό, ο Κόρμπος που ήταν αρχηγός, έδωσε το περιβραχιόνιό του. Σαν ένδειξη διαμαρτυρία. Σε καλά, ξέρετε, δεν θέλω να είμαι αρχηγός, γιατί γίνεται μπάχαλο. Θα δεν είναι μέχρι το 1,65 κάπου εκεί. Δηλαδή, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Είναι δώρο, ναι, εντάξει, θα το πάρει μετά που παίζει. Μετά παίζει με Παναθηναϊκό. Ξάνθη, όχι, μετά Ξάνθη. Ξάνθη. Πάει, εκεί πέρα είναι, εκεί πέρα είναι Κώστα. Μετά Ξάνθη, Παναθηναϊκός και Πλατανιάς. Ναι. Εντάξει, εκεί στη Ξάνθη είναι ότι είναι να γίνει. Και για τον Φορτούνι, δε φίλε, πραγματικά αρέσει. Αυτό είναι. Και στον Εργοτέλη, έτσι όπως τον έβλεπα, ούτε για εκεί δεν είναι, ρε φίλε. Έτσι όπως τον είδα εγώ τον Εργοτέλη στο πρώτο ημίχρονο με τον Άρη, ούτε για εκεί δεν είναι ο Φορτούνης, ρε φίλε. Που θέλω να τον πω. Κοίταμε τον Πανιόνιο πάντως, καταρχήν, δεν πρέπει να το υποτιμάς το παιχνίδι. Γιατί και με τον Ατρόμητο κάποιοι το υποτιμήσανε το παιχνίδι, αλλά κατέβηκε με μισή ομάδα και κόντεψε να κάνει τη ζημιά. Δεν είναι, να σου πω κάτι, το θέμα δεν είναι ο Πανιόνιος και ο Ατρόμητος. Όπως και, να κατέβει, είναι μια πολύ καλή ομάδα τα τελευταία χρόνια, ναι. Πανιόνιος και σταθερή ομάδα. Και δεν μπορείς να την υποτιμήσεις. Ναι. Το θέμα, ναι, να σου πω, το θέμα δεν είναι ο Πανιόνιος και ο Ατρόμητος. Το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ πώς θα είναι. Κατάλαβες. Ο ΠΑΟΚ είναι, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ είναι. Οπωσδήποτε, απλά. Με τον εαυτό του. Απλά ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα εκτός έδρας δεν έχει πείσει ακόμα. Καλά, δηλαδή, δεν έχει πείσει, εντάξει. Έτσι. Το παιχνίδι αλλά είναι σίγουρα, εσύ. Αλλά θα πέσει μέχρι ένα 65-70, δεν θα πέσει παρακάτω. Λοιπόν, μαγιά του ΠΑΟΚ, αφήστε το και στις δημόσιες σχέσεις να κάνει τη δουλειά του. Και κάτι τελευταίο, Κώστα, και να κλείσω. Παρακαλώ. Πριν κλείσεις, φίλε μου, και στην Κοζάνη τον έχουν καταλάβει. Προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον σεισμολογικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. Εάν δεν το κατάλαβε, είσαι ευτυχισμένος, φίλε. Τον έχει καταλάβει πάρα πολλοί κόσμος. Έχει κουνηθεί όλη η δυτική, δυτικοκεντρική Μακεδονία. Έτσι, και τον έχουμε καταλάβει μέχρι και την Καλαμαριά. Εντάξει. Ναι. Κώστα, επειδή είχα να δω και εδώ τη Μαρμίτα. Πάντως, εδώ με πριν. Με παίρνουν πολύ τηλέφωνο για το σεισμό και στο κινητό, ρε παιδιά. Και στο εξωτικό Κορδελιό νιώσαμε πολύ το σεισμό, λέει ο φίλος. Ξέρουμε βαθμού Ρίχτερ και τέτοια. Έχουμε καμιά. Είναι πολύ νωρίς, Κώστα. Αυτό προσπαθώ να μάθω. Ναι. Λοιπόν, ακούς. Ναι. Γκαντέμι Ραπτόπουλε, λίγη καλή διάθεση έβγαλες και έγινε σεισμός. Φαντάσου να μετανοήσεις για όλες τις αμαρτίες. Θα γίνει Δευτέρα παρουσία, λέει. Εγώ, ρε παιδιά, είπα καλό λόγο για τον Κούδα. Να είναι καλά ο Κούδας, λέω, γερός, δυνατός στα γενέθλια. Άρα δεν πρέπει να ξεστομίζεις καλές κουβέντες. Συμπέρασμα. Γιάννη, τούτ κάνει. News. Πάμε επόμενη γραμμή. Ούρου τούρου. News. Θα πω και εγώ σε μερικά site, αν μπορέσω να. Άσε με το σεισμό. Εγώ 6,9 ρίχτερ σεισμό έχω νιώσει. Καλημέρα. Από τότε μην ακουνιστώ το μυαλό μου. Εκεί χάλασε το μυαλό μου. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Έλα. Έλα. Καλημέρα, τι κάνουμε. Καλά, φίλε μου, εσύ. Λοιπόν, ραπ. Έλα, γόρι μου. Είμαι στη Μητρόπολη, στην Πιάτσα. Ναι. Αραχτώ στο αμάξι, παρακολουθώ την εκπομπή σου.
και ξαφνικά νιώθω το αμάξι να κουνιέται. Πολύ κουνήθηκε. Λέω μέσα μου, κάποιος με κάνει πλάκα από τους συναδέλφους. Από πίσω από τους συναδέλφους, ναι. Λέω πως κάνουν όλοι, ξέρεις. Ναι. Βλέπω στον καθρέφτη πίσω δεν έχει τίποτα. Λέω αυτός ήταν σεισμός. Κοιτάω το ρολόι και 38. Τι είχε 38? Αλλά το πούλημα ήταν και 38 η πόσο, ώρα. Πόσο και 38? 12 και 38 ρε, ραπ, τώρα. Ρε φίλε, εγώ στο μαγαζί το μαρμίδα. Λοιπόν. 23 Ενδεκάτου 0 και 37. 4,5 βαθμών της κλίμακος Ρίχτερ, 29 χιλιόμετρα βόρεια της Κατερίνης, έτσι. Αυτό είναι το ταμπαντούρι που έχει. 4,5 άρι, ναι. Τίποτα δεν ήταν, εντάξει. Λοιπόν, γύρω στα 4 το κόψα. 4,5 Ρίχτερ έγινε, παιδιά. Μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο να μας πείτε τι γίνεται στις περιοχές σας. Δεν χρειάζεται ούτε πανικός, ούτε τίποτε. Γι' αυτό αφήστε το σεισμό και να μιλήσετε. Εντάξει. Θα βγούστε λίγο σεισμολόγοι, αναμένουμε μετασεισμούς και ποτέ δεν γίνεται κανένας μετασεισμός. Άσε τους σεισμολόγους. Ο κόσμος εδώ περπατάει ξένιαστο, δεν ξέρει. Για μπάλα να μας πεις τίποτα τώρα. Με 4,5 ρίχτερ τώρα συζητείτε, κανένα χεστείτε πάνω. Όχι, δεν έχω. Τελείως. Ακούω την εκπομπή και ευχαριστιέμαι. Φιλάκια, να είσαι γερός. Καλή δουλειά να έχεις. Λοιπόν, όσοι είδαν Γιουβέντους στην Μπαρσελόνα και εμείς το παίξαμε 2-3 γκολ, φάγαμε τη φόλα. Που τρώγανε να πούμε τα σκυλιά στη γειτονιά μου. Τώρα ποιος έβαζε τη φόρα δεν ξέρω. Χαιρετίσματα τον κύριο. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, κύριε. Έλα, Κουστή. Νάτος. Έλα, γόρι. Έλα, ρε, Πόντιε. Ναι, Πόντιε. Καλημέρα, Βασιλάκη, καλημέρα. Καλημέρα, Γιαννάκη. Να σου πω, Γιάννη, ειδικά εσένα, και εδώ στο Τριάδι ακούστηκε. Στο Κριάρι. Στο Τριάδι. Ξύπνα λίγο, ρε. Ξύπνα. Τριάδι. Και... αυτό που είπε και ο Περοχέ που λέει και στο Τριάδι. Περοχέ, ναι. Ήμουν ναι. Και σ' άκουγα, γουρού μου. Αυτό πήρα, ας πω. Και ένα άλλο τώρα. Με τον κόκκινο είμαι κόκκινο πανί. Γιατί, ρε, αυτό που με έκανε σήμερα ο κόκκινος δεν περιγράφεται. Τι? Δεν το περίμενα να δει. Τι σε έκανε. Άμα σου πω τι με έκανε. Τι, τώρα θα πει ο Γιάννης που μπορεί να με κλείσει κιόλας, δηλαδή. Τι σε έκανε σεξουαλικά, σε. Όχι. Φύγαμε από το. Από το ράδιο. Από το ράδιο φύγατε με τον κόκκινο γιατί εγώ δούλευα. Είχα... Ναι. Άκου τώρα και το λέω θα με πάει στο Βασίλη. Ποιο Βασίλη. Στη διαδρομή. Στο Μαρμίτα, ρε, στο Μαρμίτα. Ναι, στη διαδρομή γυρνάει και μου λέει για να σε πάω στο Βασίλη θα μου δώσει 50 ευρώ. Τι λέτε, ρε, το λέω. Όχι, ακού σου μιλάω. Δεν θα... σου κάνε πλάκα, ρε. Βλακίες δεν γουστάρω. Δεν γουστάρεις βλακίες. Εσύ πιστεύεις ότι δεν το ζήτησε, δηλαδή. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι είναι, Χίλιδε. Επώνυμα το λέει. Επώνυμα το λέει. Γιατί. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν μπορεί να κατηγορήσει όταν δεν υπάρχει αντίλογος, φίλε. Πάρ το κόκκινο. Εντάξει. Πάρ το κόκκινο. Όταν δεν υπάρχει αντίλογος, δεν μπορεί ο καθένας να πει την παπαριά του. Σιγά, ο Ραπτόπουλος μπορεί να την πει γιατί είναι ο Ραπτόπουλος. Ναι. Τώρα ένας οποιοδήποτε φίλος ή ακροατής οτιδήποτε. Εντάξει ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Σιγά σιγά θα μας πείτε ότι τον παίρνετε κιόλας. Πώς εκφράζεστε έτσι. Με σένα μιλάω, γι' αυτό εκφράζομαι έτσι. Μα τι χριστιανοί άνθρωποι. Έλα, συνέχισε τώρα. Παΐσι και τέτοια στη θεωρία μόνο. Πα. Καλημέρα. Τροπή. Κοκκίνη. Έλα, μη σε χέσω τώρα. Άντε, συνέχισε. Τροπή. Καλημέρα, ναι. Έλα, μάνα μου. Έλα, φίλε. Έλα, ποιος είναι εγώ. Εσείς είστε, κυρία μου, ναι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, 4,5 ρίχτερ βόρεια της Κατερίνης. Τον άλλο τον ακούω εκεί, τον τζάκαλο λαχανιασμένο. Ναι. Σε τέτοιες εποχές ψάχνει ακόμα με τα τηλέφωνα. Αντί να μπει στο ίντερνετ ένα λεπτό. Φιλαράκι, στο ίντερνετ είμαι. Εγώ έχω 6 σελίδες εδώ πέρα. Αλλά δεν μπορώ να ακούω τον καθένα που θα σηκώσει στο διαδίκτυο κάτι. Σεισμοί.gr. Το ξέρω, φίλε μου. Και το σεισμοί και το earthquake. Και όλα αυτά τα έχω. Λιμή. Εντάξει. Καταποντισμοί. Άντε μπράβο, άντε φυλάκια τώρα. Καταποντισμοί.gr έχει. Άντε τώρα. Σιγάρι, μην άσου. Πιέζεσαι. Κοίταξε, όταν μιλάω εγώ δεν με κρίνεις. Εγώ μιλάω με τον ακροατή, εγώ είμαι ο χειριτήτης. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν επιτρέπω να με κρίνεις. Δεν επιτρέπω. Ρε πουλάκι μου, δεν είσαι. Δεν σου επιτρέπω, ρε πτώπουλε. Μήπως είσαι εκνευρισμένο. Σε παρακαλώ πολύ. Καλά, με 4,5 ρίχτερ θα γίνετε. Επαναλαμβάνω, δεν σου επιτρέπω. Ναι. Μ' ακούτε? Πάρτε το χαλαρά, κύριε. Η ζωή είναι μικρή. Μπορεί να γίνει 8 ρίχτερ τώρα και να σκοτωθούμε όλοι. Λέγε, κυρία μου, παρακαλώ, ναι. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Εγώ παίρνω το παλεύει το Γενιτσά. Ναι. Και έγινε σεισμός και με βουή. Με βουή?
Ναι. Πόσο βουή είχε. Πόσο, μην κοροϊδεύεις. Τι να κοροϊδεύσω, είμαι, τη βουή με είπες. Ναι. Ναι, πόσο βουή, μεγάλη βουή, μικρή βουή. Τώρα πάντες πολύ κουνήθηκαμε. Κουνήθηκες πολύ. Άντε, άντε. Σ' αρέσει να κουνιέσαι. Α, καλημέρα. Επόμενος. Καλημέρα. Έτσι πάθαμε στην τριάρα του Ολυμπιακού. Ναι, κύριε. Καλημέρα σας. 361 Ιουβέντους, ναι. Ναι, φίλε. Ναι. Ναι, με ακούτε. Πολύ καθαρά. Α, και εγώ στη δουλειά ήμουν. Τώρα είπατε και για το σεισμό. Είπαμε να μιλήσουμε για μπάλα στην καμπούρα μας. Και όντως κουνήθηκαν. Στην καμπούρα μας μπάλα. Κουνήθηκες, φίλε. Όταν σου βάλανε τρία δάχτυλα στα μνημόνια, δεν κουνήθηκες. Το 4,5 ρίχτερ σε πείραξε. Ναι. 4,5 μπορείτε. Α, 4,5 ρίχτερ. 4,5 ρίχτερ, φίλε, εγώ που έχω νιώσει σεισμό 7 ρίχτερ, είναι πώς το λένε. Μπούκοβο στο γύρο, τίποτα. Τρίχες. Εντάξει, τώρα εμείς δεν το νιώσαμε έξω στη δουλειά. Εντάξει, 4,5 ρίχτερ έγινε. Στο Σαν Φρανσίσκο 9 ρίχτερ πιάνει, 8. Θα το κάνουμε θέμα τώρα το σεισμό. Εντάξει, έγινε. Τι γίνονται κάθε μέρα. Εγώ έχω μια εφαρμογή που την έχω κατεβάσει. Πού να μπω, ρε φίλε, limos.gr, σεισμός, earthquake, πώς λέγεται. Δεν ξέρω πώς είναι μια εφαρμογή η οποία τώρα είδατε δεν λειτουργεί για ώρα. Οπότε δεν είστε μήνυμα πάνω από το βάζει στο προγραμματικό. Τώρα, άμα μπω εγώ στο σεισμός.gr, για να δω. Όχι σεισμός, είναι από το αφού τα βγάλανε τώρα, τι το ψάχνεις πάνω. Δηλαδή, για να σου πω κάτι, είχε γίνει και ένα από την Ρόδο σήμερα 4,8 90 χιλιόμετρα μακριά τη Ρόδο προς την Τουρκία. Δεν πεθαίνεις με 4,8, μην φοβάσαι. 4,8 έχει γίνει σήμερα. Τίποτα δεν είναι. Αλλά είναι. Αυτά που έχουμε τραβήξει στη ζωή μας, τίποτα δεν είναι αυτά. Κλείσε, επόμενη γραμμή. Καλά, εντάξει. Έλα τώρα. Αλλά εντάξει, τώρα να σε πιάσει και στον ύπνο αυτό το πράγμα, παιδιά είναι. Ιστορίες τώρα. Ναι, άλλο, για τα μωρά. Εμείς ευτυχώς βλέπαμε μπάλα να πούμε, οπότε δεν καταλάβαμε. Τα μωρά προστατεύστε. Άμα είναι να γίνει τίποτα, τα μωρά προστατεύστε. Τους γέρους αφήστε, τους Ολοβέρδος λέει. Δεν τους θέλει. Κλείσε, επόμενο, ναι. Χαίρετε. Μην εκνευρίζεστε. Α, σεισμάκο εκεί πέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Ο σεισμός είναι στο τηλέφωνο. Έλα, φίλε. Έλα. Ναι. Έλα. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Καλά, ρε, με το σεισμό, ασχολούμαστε τώρα. Μπο, ό,τι θέλετε, ασχολείστε. Εγώ ακούω. Εδώ 8 χρόνια μνημόνιο, ο άλλος τώρα κουνήθηκε, λέει. Ναι, κουνήθηκε τώρα. Όταν πας σπίτι, δεν κουνιέσαι το βράδυ, να πούμε, δεν έχεις να πληρώσεις. Τώρα νοιάστηκες. Ναι, κάποτε, εγώ σχόλαγα, για να το ευθυμίσω κιόλας, πριν 10 χρόνια περνούσα καλοκαίρι, άφηνα τα μάξι εκεί στο γιώτη, να πούμε, και περνούσα από το στενό για να πάω σπίτι. Το τι βογγητά ακουγόταν, σεξ κάνει ένας με τον άλλο. Αχ, βαχ, αχ, βαχ, αχ, βαχ. Βαχ, αχ, αχ, βαχ. Βογγούσε η άλλη, φώναζε η άλλη, τσίριζε η άλλη, ευχαριστιόμουν. Εγώ είμαι και ακουστικός τύπος. Ναι. Τώρα περνάω το καλοκαίρι, αχ, λέει. Αχ, λέω αυτό το. Άλλου είδους βογγητό. Ναι, άλλου είδους βογγητό. Επειδή είσαι μίμος, κάνε αύριο το κόκκινο, 2 και 10, τι θα λέει για το σεισμό. Λέει για το σεισμό. Θυμό. Δεν είναι ρίχτερ, θα λέει. Δεν είναι ρίχτερ. Καταργήθηκαν τα ρίχτερ. Ρε βόδαρε. Πώς καταργήθηκαν τα Ρίχτερ, σε όλη τη γη τους σεισμούς τους μετράνε με την κλίμακα Ρίχτερ. Έχει καταργηθεί η κλίμακα Ρίχτερ. Πώς μετράμε, με την οκάρε, φίλε. Ήθελε να πει την εξυπηρέτηση. Ξέρεις όμως, θα πει έχω φίλο σεισμολόγο και τέτοια ξέρω εγώ, δεν ξέρεις εσύ. Ο παδάχος είναι φίλο. Αλλά εσύ τον άλλο τον έκανε. Εσύ τον έκανε πλάκα. Το κάνει πλάκα τον άλλο το πόντιο και ο άλλος νομίζει ότι ζητάει τα 50 ευρώ. Και αυτός δεν καταλαβαίνει την πλάκα του κόκκινου, εντάξει, είπαμε. Τώρα έκανε χιούμορ ο κόκκινος σε πόντιο. Ναι, έκανε χιούμορ ο κόκκινος. Άλλος το πήρε εσύ. Κόκκινο πανί λέει, ρε φίλε. Κόκκινο πανί λέει. Είναι δυνατό. Ο πόντιος να καταλάβει το χιούμορ, ας πούμε. Ο πόντιος μπορεί να του βγάλει και μπαζάρια, του λέει 25 και να τάζει, δεν νομίζει. Μα εμένα με πήρε ο πόντιος πριν βγει στο χιλιτήρι εδώ σε μένα. Και λέει, Κώστα μου. Με ζήσε ένα παλιάνθρωπος 50 ευρώ! Άρα το εννοούσε, ρε φίλε, το εννοούσε! Αυτό λες, λέει, εγώ 20 τον έδινα και δεν τα πήρε! Δεν τα πήρε, λέω, τον άτιμο. Ρε φίλε, τώρα πέρα από την πλάκα λίγο, Κώστα. Επειδή... Λέγε. Επειδή είχα καιρό να δω Μαρμίτα. Ναι. Με τον Τζόρντο τι έγινε. Τι έγινε. Ναι, γιατί δεν έρχεται αυτό. Α, δεν γιατί είναι, είδα, είδα που τον είπες κάτι εκεί πέρα, γι' αυτό σου λέω. Τι έγινε, γι' αυτό σου λέω. Επειδή είδα που τον. Κάτι... Τι δάκωσε. Δάκωσε, ξέρω εγώ. Μια τυρόπιτα δάκωσε. Εσένα. Εσένα, εσύ. Εμένα, φίλε, με δάκωσαν άλλοι, δεν. Άμα τότε γιατί δεν έρχεται ο Τζόρνταν, γι' αυτό σου λέω. Γιατί και αυτό. Θα ήταν και δεύτερο πόντιο εκεί, φίλε, θα ήταν μια χαρά θα τον εκεί πέρα. Δάκωσε, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Ναι, ποιο δάκωσε όμω τελικά. Τι να κάνουμε δηλαδή... στον αέρα, δάκωσε. Α, καλά, για αυτό. Εντάξει, για να δεις, εσύ κάτι ξέρεις. Είσαι πόντιο, είσαι βλάχος, είσαι... Τόσο άσχημο, τόσο βαρύ. Σήμερα το μεσημέρι με παίρνει ένας τηλέφωνο και μου λέει είμαι στεναχωρεμένος μαζί σου. Ήταν ευγενικός.
Λέω γιατί ρε φίλε. Γιατί είπες λέει βλαχοπαοξίδες. Λέω και εσύ τι. Εγώ με λέει και βλάχος και παοξής. Τι είναι κακό λέει από τα δύο. Με λέει τίποτα. Τότε λέω γιατί. Τι είναι ο βλάχος λέω βρισιά. Όχι. Ο παοξής όχι. Γιατί δίποσες. Γιατί με είπες βλάχο παοξής. Ρε είσαι βλάχος. Είμαι. Είσαι παοξής. Ρε πότε ήσταν. Δεν είναι βλάχος. Πώς. Πότε ήσταν. Πάρε το κόκκινο γόλιο να πάρει κόκκινο το κυλητήρι στο κόκκινο να μας πει περαιτέρω λεπτομέρειες για το σεισμό και τι έγινε εκεί στα μάξη το μεσημέρι. Ο κόκκινος ξέρει, ρε, θα το αναλύσει αύριο. Εγώ θα κάτσω στην άκρη. Α, θα, όχι, και για τα λεφτά λέω. Τι συνέβη στο αμάξι. Α, ναι, 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 ναι. Λεπτομέρειες, λεπτομέρειες. Να πάρουμε και την αλληλή την ερμηνεία. Ναι, ναι, όχι μόνο τα άλλα που ζητάει. Να μας πει ο κόκκινος τι συνέβη. Ναι. Θέλω το κόκκινο. Άρα και δεν ξέρω ποιο να πιστέψει αυτή τη βία. Το κόκκινο να πιστέψει το πόντιο, ρε φίλε. Είναι σε δίλημα. Θα έκανε χιούμορ το πόντιο. Ο πόντιο δεν κατάλαβε το πόντιο. Το πίστευε ο πόντιο. Ο πόντιο εσύ μπορεί το πίστευε. Του έδωσε 20 ευρώ. Λέει ένας, βγήκε ο Φωτιάδης και είπε ότι ο σεισμός ακούστηκε και στο Τριάδι. Τι πόντιος είναι αυτός, ρε. Πού το βρήκατε. Θέλουμε μονιμοποίηση Φωτιάδη στην Παρμίτα. Ο σεισμός, λέει, ακούστηκε και στο Τριάδι. Είπαμε, θα έχουμε και το δωδεκάλογο του πόντου ένθετο στη Μαρμίτα. Και ο Κογκολέζος θα έρθει. Και ο Κογκολέζος θα έρθει. Ο Κογκολέζος. Και ο Κογκολέζος θα έρθει. Δηλαδή. Ο Κογκολέζος, ο οποίος λέει. Ακόμα και τώρα, ότι ο πολιτισμός στον Κοκκό είναι μεγαλύτερος από ό,τι στην Ελλάδα. Και θα το λέει και στη Μαρμίτα. Ο Κογκολέζος θα μπορέσει. Διάλειμμα, διάλειμμα λέω. Διάλειμμα, πάμε γραμμές. Διάλειμμα. Αργήσαμε, ναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Μέτροσπορ. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα νταντααϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά, λαλαλά. Λαλαλά, 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 λαλαλά. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε, ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, για να πληροφορήσουμε τον κόσμο, έγιναν ανάμεσα σε 5 λεπτά, ανάμεσα σε 5 λεπτά γίνανε 2 σεισμοί. Ένα ήταν 3,4 και άλλο 4,5, ενώ το ελληνικό εδώ το δίνει 4,1. Άμα δεν γίνει 6 ρίχτερ. Εντάξει. Λοιπόν, έλα, αυτό δεν είναι ότι για πλάκα να το πεις. Πάμε στον κόσμο γιατί περιμένει ο κόσμος. Τι για πλάκα, εγώ μπαίνω. Απλώς για να το λέμε για να ενημερωθεί ο κόσμος. Δηλαδή, και είναι, ως επί των πλήστων, και είναι 5 φίλες σε ραδιόφωνο δουλεύεις. Δεν είσαι στο καφενείο, στη Μαρμίτα. Σε ραδιόφωνο δουλεύεις. Ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Δηλαδή, άμα το πούμε, τι θα γίνει, τι θα προσφέρουμε. Προσπαθεί, θέλει κάποιος να μάθει πόσο είναι. Πόσο είναι, από Κοτσομπολιό, τι, από τι. Όχι από Κοτσομπολιό, ναι. Θέλει υπεύθυνα από το ραδιόφωνο να μάθει τι είναι. Τι μπορεί, αρχίζει να παίρνει τα ραδιόφωνο. Τι μπορούμε να του πούμε. Πόσο ήτανε. Ναι, και τι, πόσα ρίχτερ ήταν. Πόσα ρίχτερ ήτανε, ποιο ήταν το επίκεντρο και τελείωσε η δουλειά. Από εκεί και πέρα τι να το πούμε. Τίποτε. Και γι' αυτό θα φάμε δυο ώρες με αυτό τώρα. Ωραία, συνέχισε αυτό που λέει. Παύλο. Άκου εκεί πέρα να μίλησε εμένα μετά, έτσι. Ναι, ναι, τι έγινε, ρουφιανεύεις τώρα τον Παύλο, δηλαδή τι Παύλο ακούς. Δεν ρουφιανεύω. Παύλο ακούς. Εμένα πήρε και έβρισε ο Παύλος, έτσι. Πάμε παρακάτω. Και τι πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα. Ναι. Ένα λεπτό. Καλημέρα, ναι. Ένα λεπτό. Πείτε ό,τι θέλετε, ναι. Μακούς. Πόντιος. Έλα ρε.
παράγοντες. Λέγε ρε φίλε. Μ' ακούς? Ναι, μου χαλάτε τον ηρμό τώρα, ναι. Λοιπόν, αυτό που μου έρχεται στο μυαλό όταν ακούσα για το σεισμό ήταν και ο άξονας της γης έκανε ένα κρακ και παρέκλεινε. Πάμε επόμενη γραμμή, πάμε, καλημέρα. Το κεφάλι μου, λοιπόν. Ήταν ανάγκη τώρα να γίνει, δεν μπορούσε ο Βραζιλιάνου να γίνει εκεί. Έλα ρε φίλε. Έχω Champions League εδώ τώρα, 4 Richter τώρα. Πάμε, ναι. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς κύριε. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά κύριε. Πρώτη φορά τηλεφωνώ στην εκπομπή. Ναι, Παναθηναϊκός είμαι. Ναι κύριε μου. Κωστή, ήθελα να σου κάνω μια παρατήρηση. Να μου κάνεις δύο. Έχω παρατηρήσει ότι εδώ και χρόνια με τον Παναθηναϊκό δεν ασχολείσαι πολύ ούτε με τον. Δεν πουλάει στην πόλη ο Παναθηναϊκός. Κάτσε ρε φίλε. Άνευρη ομάδα, άνοστη ομάδα, άνοστοι παράγοντες, άνοστοι οπαδοί. Σαν φαΐ χωρίς σαλάτα, χωρίς πιπέρι, χωρίς μπούκοβο, άνοστοι. Είστε άνοστοι. Απλά το καλοκαίρι που παίζαμε προκριματικά ασχολούσαν με Ολυμπιακό, ΑΕΚ ας πούμε. Ναι, Ολυμπιακός και η ΑΕΚ δεν είναι άνοστοι. Ούτε οι Παοξίδες είναι άνοστοι. Οι Αριανοί είναι άνοστοι. Οι Ηρακλειδείς δεν είναι άνοστοι. Είναι πολύ λίγοι. Δεν μου κάνεις τη δουλειά μου όπως πρέπει, σαν Παναθηναϊκός. Είσαι άνοστος. Πώς θα το πω. Ίσως να έχεις δίκιο. Να σου πω, είναι και ο Αργενός Ζέμπλαστο. Εδώ είμαι φίλε, ναι. Ναι. Άλλος άνοστος αυτός. Ναι. Έχεις τίποτα για μπασκετάκι αύριο? Άριστε. Είπαμε δύο βεράκια βλέπω φίλε. Βλέπω ότι η Μπάμπερκ και τον Μιλάνο Ολυμπιακός τα βλέπω over 153,5 και 148,5 αντίστοιχα. Α, ωραία. Τα πιστεύω για βεράκια. Και κάτι άλλο θέλω να πω για τον ΠΑΟΚ. Να πείτε ό,τι θέλετε. Κωστή, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια ο ΠΑΟΚ, έχω την εντύπωση ότι έχει ελλειμματικό ταμείο σε σχέση με αυτά που βάζει ο Ιβάν και με αυτά που βγάζει από τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Και εσένα τι σε νοιάζει? Ο Ιβάν έχει να τα βάλει και να τα βγάλει. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, α πούμε φέτος ο ΠΑΟΚ Ευρώπη δεν έχει, έχει 7 αγωνιστικές χωρίς κόσμο. Και αφού τα καλύπτει ο Ιβάν, τι σε νοιάζει εσένα? Το θέμα είναι ότι όταν έχει λεφτά, έχει λεφτά ο Ιβάν. Αφού δεν μπαίνει μέσα η ομάδα, φίλε, και δεν χρεώνεται, ας κάνει ό,τι θέλει. Δικό του είναι το πορτοφόλι, δικιά του είναι η ομάδα. Αυτός πληρώνει, αυτός κάνει κουμάντο. Αφού δεν χρεώνεται η ομάδα. Μπορεί ο άνθρωπος λογιστικά να βολεύεται και έτσι. Πάμε του τυχωθούμε τώρα δηλαδή. Όχι, δηλαδή, με συγχωρείς, πες ότι βάζει 5 και ξοδεύει 8 και τα βάζει τα 3 από την τζέπη. Τι ενδιαφέρει, πιστεύεις, τον κόσμο αυτό, τον κοινό, τον μέσο Παοξί? Τον νοιάζει τον Παοξί? Καθόλου. Τον Παοξί θα τον νοιάξει, άμα σηκωθεί και φύγει ο Ιβάν και πει με χρωστάτε 30 εκατομμύρια. Εκεί θα τον νοιάξει. Αυτό όμως, όπως είπε, συγγνώμη, στη Γενική Συνέλευση, γιατί το παρακολουθώ πάρα πολύ, του γίνανε ερωτήσεις από μικρομετόχους και πολλούς φίλους του Μετρόπολης εδώ πέρα, αρκετούς, και λέει ας πούμε ότι δεν χρωστάει τίποτα ο ΠΑΟΚ στον κύριο Σαββίδη από τις αυξήσεις με το κου κεφαλαίου. Υπάρχει ένα δάνειο 10 εκατομμυρίων ευρώ που κάλυψε τα 11 εκατομμύρια που πλήρωσε σε μία μέρα. Αυτό το πράγμα κατά κάποιο τρόπο δεν. Τον ΠΑΟΚ τον ενδιέφερε όταν ήταν διαχειριστής ο κύριος Ζαγοράκης. Τότε τον ενδιέφερε πως πάνταν οικονομικά, διότι υπήρξε στην ΠΑΕ κάποιος διαχειριστής. Ναι. Τότε τον ένιωσε να τον πάξει. Τώρα που υπάρχει επενδυτής και καλύπτει από την τσέπη του, δεν τον ενδιαφέρει. Να ενημερώσουμε το κοινό και εγώ και ο Γιάννης ο Κυλιτίδης, γιατί μου στείλαν κάτι μηνύματα ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι γονείς που, ρε παιδί μου, ακούσανε σεισμός και τα λοιπά. Τα παιδιά δεν γυρίσαν σπίτι, μπορεί να πήγανε στο σινεμά, μπορεί να πήγανε ας πούμε στο φροντιστήριο, μπορεί να πήγαν βόλτα. Να πούμε για να μην ανησυχούν οι άνθρωποι, δεν έχουμε κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό όσον αφορά ας πούμε. Ότι γκρεμίσκεται. Υλικέ ζημιέ, να υπάρχουν υλικέ ζημιέ. Ναι. Ναι, δεν είναι Ρίχτερ που καταβούν. Άρα αυτό να προσφέρει. Να μην ανησυχούν για τα παιδιά. Μπορεί να μην γύρισε όλο 18 χρόνια, βγήκε με την κόμενα και να είναι στο βουνό τώρα και να τον παίρνει η μάνα τηλέφωνο. Δεν έχει κάτι δηλαδή να ανησυχήσει αυτή η μάνα. Δεν προκλήθηκαν υλικέ ζημιέ. Δεν προκλήθηκαν υλικέ ζημιέ. Το μόνο που μπορεί να ανησυχεί η μάνα είναι κακή η νύφη που θα αρπάξει το αγοράκι τη. Άντε μπράβο. Λέγε. Καλώ, Κωστή. Δηλαδή, το συμπέρασμα είναι ότι σε περίπτωση που φύγει ο Ιβάν, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Σε περίπτωση που φύγει ο Ιβάν, αν βαρεθεί, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή χρωστάει στον Ιβάν 10 εκατομμύρια. Ψίχουλα για αυτά που έχει βάλει. Ο κύριος Σαββίδης, λογιστικά, μπορεί να τον βολεύει το λογιστήριό του οποιαδήποτε μορφή λογιστικού και λογισμικού. Δεν θα του χωθώ εγώ του Σαββίδη, που ο οποίος πληρώνει στην ώρα του επειδή μπαίνει ο ΠΑΟΚ μέσα. Στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτό νοιάζει το γιο του. Εγώ δεν είμαι κληρονόμος του Σαββίδη. Νοιάζει το γιο του, την οικογένειά του, τις εταιρείες του, τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται. Θα έπρεπε να νοιάζει τον κύριο Σαββίδη αυτό που είπε ο κύριος Παναγόπουλος σήμερα, ότι άφησε χμές για τον κύριο Μίχελς περί
περιπτώσεων μανατζερικών του κυρίου Μπίσεσβαρ. Αυτά πρέπει να το. Το μόνο που μπορεί να νοιάζει ναι. τους φίλους του ΠΑΟΚ ναι. είναι τι γίνεται με το financial fair play, άστο. Με τα οικονομικά. Άστο. Ναι, όχι. Άμα έχει καλό λογιστή, δεν υφίσταται financial fair play. Γιατί ακούστηκε και αυτό, ότι λόγω ότι ο ΠΑΟΚ, λόγω των χαμηλών εσόδων της φετινής χρονιάς, μπορεί να έχει του χρόνου θέμα με αυτό. Μη μασάς. Τα συγγνώμη κύριε, τα financial fair play τα εμφανίζουν οι πρόεδροι όταν δεν θέλουν να κάνουν μεταγραφές. Α. Εντάξει. Και λέει, να λέει, τα έσοδα, τα έξοδα, τρελαίνουν τον κόσμο με τα λογιστικά. Άμα ο λογιστής είναι μάγκας και ο πρόεδρος είναι μάγκας, δεν φοβόμαστε τίποτα. Πάμε επόμενη γραμμή. Τέλειωσε. Τι μπερδεύεις. Έλα μόλι Φαλαγρηγόητια. Ποιος είναι. Κάπου τον ξέρω. Αυτή τη φωνή την ακούω κάπου. Ναι, παρακαλώ. Τι, ποιος είναι. Έλα, εγώ είμαι. Ποιος Γιώργος, λέω Γιώργο. Ναι, Γιώργο. Γιώργος. Έλα. Ναι, ακούω. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Έλα ρε Φαλαγρηγόητια, έλα. Ποιος είναι. Δεν με ξέρεις. Άστο, τι να σου πω τώρα ποιος είναι. Η φωνή είναι χαρακτηριστική. Πρέπει να έχεις ξαναβγεί εδώ. Έχω ξαναβγεί. Α, μπράβο, κάπου σε έχω ακούσει. Όχι ναι. συχνά, αλλά σε έχω ακούσει. Έλα, βρε, της Αργυρού ο φίλος, ο γνωστοδάτη. Ποια Αργυρού? Μιλήσει από κοντά. Της Χοντρής. Ναι, βρε. Τη μέρη, έλα, μέρης, άντε. Ναι. Σε κόλλα. Τη μέρη τη Χοντρή, κατάλαβε. Τώρα πήρα από Λοιπόν, θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, σεισμοί, καταποντισμοί, πλημμύρες. όλα τα στραβά, να πούμε, και όλα τα τέτοια πάνω μας. Πόντι... Θα πάρουμε πρωτάθλημα φέτος. Γιατί να μην το πάρετε. Εδώ βγήκε να πούμε τώρα ο Παναθηναϊκός να μας πει τι, γιατί λέει έχει αρνητικό συλλογισμό ο ΠΑΟΚ. Τι σε νοιάζει σένα ρε φίλε. Εσένα σε κρατήσανε με το δόρυ στην πρώτη εθνική. Ναι. Άντε τότε. Ψάξε εσύ τα δικά σου τώρα. Τι σε νοιάζει για μάζα. Ναι. Ψάξε τα δικά σου εκεί πέρα. Για πες μου για σένα τώρα. Τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, τι είναι αυτό που σε χαλάει. Τι είναι αυτό που με χαλάει. Ναι, τι είναι αυτό που σε χαλάει, γιατί κάτι σε χαλάει. Ότι με χαλάει, με θα χαλάει. Θα ήθελες ρε παιδί μου τώρα που θα πάρεις υποτίθεται το πρωτάθλημα να έχεις μια ομάδα να φυσάει μπροστά και να μην λένε αυτοί οι ψηλοί. Όχι, 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 όχι. Αυτά δεν με νοιάζουν. Δεν σε νοιάζουν. Άλλο με νοιάζει. Τι σε νοιάζει. Αυτό που βγήκε σήμερα. Ότι. Ότι κάποιοι μέσα από τον ΠΑΟΚ ταρπάζουν. Το είπε και ο Μπούζος. Το είπε και ο Μπούζος. Το είπε και ο Μπούζος. Ναι. Και μίλησε με βαριούς χαρακτηρισμούς. Δηλαδή το έλεγε ο Καμόρα χρόνια τώρα, τον βρίζανε, αλλά αφού το είπε και ο Μπούζος, νομιμοποιήθηκε το. Κοίταξε, να σου πω το κάτι. Το είπε και ο δικηγόρος. Εγώ μίλησα με τον δικηγόρο. Τον πήρα τηλέφωνο και εκτός αέρα. Και δικαίωση Ήβιτς. Περίμενε. Όλοι μας το ξέραμε, απλώς σήμερα συμπεριβεβαιώθηκε. Και μου λέει ο δικηγόρος. Εγώ είμαι ΠΑΟΞής, με λέει. Λέω δικηγόρος. Έτσι μη είμαι. ΠΑΟΞής είναι. Έτσι λέει. Λοιπόν, έχω στα κοιτάπια μου, αν με κολλήσουνε, να αποδείξω τι έχει γίνει και, ποιος έχει πάρει. Λέω σοβαρά, μιλάς. Παναγόπουλο. Λέω σοβαρότατα. Να, τι να σου πω, ρε φίλε. Μου είπε και τα άτομα. Λέω, δεν μπορώ να τα βγάλω προς τα έξω. Και εδώ... Εσύ λέω θα τα βγάλεις. Θα τα βγάλεις εσύ, λέω, που είσαι δικηγόρος. Και έχεις τα νούμερα και τους κωδικούς και ας πούμε τα, πώς τα λένε, τα συνημμένα κατά κάποιο τρόπο. Ραπ. Ναι. Και εδώ μου είπε δηλαδή φαίνεται. Δύο άτομα σοβαρά, τον ένα τον φωτογράφησε ούτως ή άλλως και στη συνέντευξη που έδωσα, καταπληκτική συνέντευξη. Έκανε καλή μαγιά του Μετρόπολης. Το Μετρόπολης λοιπόν, το οποίο πακ και πακ πακ και τα στραβά. Λέει εδώ γίνεται ατασταλία. Και το λέει ο Τάδε, δεν το πνίγει να πει όλα καλά. Δεν όλα καλά. Του λέω, είπε ονόματα ο τύπος. Άκουσε λίγο. Στις ενημερωτικές εκπομπές, πολύ δυνατές. Ενημερωτική εκπομπή του Μπούζου, ενημερωτική εκπομπή του Κανελάκη. Ποια έχουμε άλλη. Βοήθαμε, ρε Γιάννη, λίγο. Έχουμε και άλλη ενημερωτική εκπομπή. Δύο. Δύο είναι. Δύο οι βασικές. Λοιπόν, εκεί γίνεται σοβαρή κριτική. Δεν είναι τσα-τσα-τσα ΠΑΟΚ. Και στον Άρη και βγαίνουν και οι ρεπόρτερ, χώνονται και κριτική γίνεται. Ποιο μέσο, ρε, κάνει τέτοια κριτική, να πούμε, σοβαρή. Θα υποστηρίξει βέβαια την ομάδα ο ΠΑΟΞής όταν κάνει την αναμετάδοση. Αλλά ο άλλος στην ενημερωτική εκπομπή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι άλλα πράγματα. Άλλο η αναμετάδοση λοιπόν, και άλλο η είδηση. Άκου τώρα να δεις. Ναι. Άκου τώρα να δεις. Φάνηκε το γιατί κάποιοι παίκτες έχουν την αντιμετώπιση που έχουν. Σήμερα έγινε ξεκάθαρο τη σπάση. Ναι. Γιατί κάποιοι παίκτες έχουν την αντιμετώπιση που έχουν. Ναι. Εντάξει, γιατί παίζουν τα μανατζερικά στη μέση. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν, κάποιοι αν δεν φύγει η γάγκρενα μέσα από τον ΠΑΟΚ,
που ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι, πρωτάθλημα παιδάκια δεν θα δούμε. Α, μην το λες. Και να το δούμε το πρωτάθλημα δεν θα είναι επειδή θα το πάρουμε εμείς με την αξία μας. Θα είναι επειδή οι άλλοι θα είναι για τα μπάντα. Όχι, θα στο πάρει ο πρόεδρος. Δηλαδή, άκουσε λίγο. Ποιο θα το πάρει ο πρόεδρος, μωρέ, κάτσε. Πώς θα το πάρει ο πρόεδρος, δεν βλέπεις τι γίνεται, πώς μπρόχνουν τους άλλους από κάτω. Ποιος πρόεδρος, ο πρόεδρος θα το πάρει. Ποιος το πάρει, ο προπονητής. Πρόξιμο, γιατί επειδή σου δώσανε ένα πέναλτι το οποίο είναι 50-50. Συγγνώμη, την Κέρκυρα την πήρε. Το είπε και ο Κάναντι, δεν το είπε ο Κάναντι. Μη βιάζεσαι, ρε. Την Κέρκυρα την πήρε ο πρόεδρος. Το ματς. Την Κέρκυρα. Ναι, την Ποτοπανιτόλικο το πήρε το ματς ο πρόεδρος. Όταν ο πρόεδρος με την άβρα του. Με τον Ατρόμητο το πήρε το μάτσο πρόεδρος με την άβρα του. Με τα Μανιόνιο θα το πάρει το μάτσο πρόεδρος με την άβρα του. Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις εσύ. Εγώ αν το πάρει ο Πάουκ το πρωτάθλημα, θα υμνήσω το Σαββίδι. Θεό θα τον κάνω. Σε αυτόν ανήκει. Σε αυτόν ανήκει. Πάει. Ναι, ξεκάθαρα. Ούτε προπονητή έχει, και οι παίκτες που ήρθαν σέρνον την μπροστινή γραμμή, ποιο θα το πάρει. Ένα μάτσο χωρίς, παίκτες, χωρίς δεύτερο center for και με ντεφορμέ, Βιερίνια και χωρίς, τον χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την ομάδα μου. Ντεφορμέ. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την ομάδα μου, επειδή εντάξει, να λέμε και κάποια πράγματα έτσι όπως είναι, φέτος σερνόμαστε. Σερνόμαστε, αλλά και οι άλλοι σέρνονται χειρότερα από ό,τι σερνόμαστε εμείς. Σωστό αυτό. Ναι, δε στον Ολυμπιακό, δε στην ΑΕΚ που δεν μπορεί πάνω από 50 λεπτά να παίξει μπάλα. Ναι, δεν μπορεί. Δε στο ένα Παναθηναϊκό ο οποίος είναι, να μην πω πώς είναι, έτσι, και πώς θα είναι από Δεκέμβρη μήνα και μην μετά. Μην το μετράς τον Παναθηναϊκό, περνάει μνημόνιο. Ο Παναθηναϊκός μνημόνιο. Από Δεκέμβρη και μετά, αυτό. Να μην τα λέμε. Κανονικά θα έπρεπε να είναι. Για αν μπορεί κάτι να διεκδικήσει, θα το οφείλει καθαρά στον προπονητή και στην ομοιογένεια που έχει. Πράγμα το οποίο δεν το έχει ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο ΠΑΟΚ. Εκεί στερούν μόνο το μοναδικό σημείο δηλαδή στον προπονητή που έχει φέρει, που έχει κάποια ομοιογένεια ομάδα. Δεν μου λες τώρα, ο σεισμός είναι πιο επικίνδυνος για η πλημμύρα. Ο σεισμός ή η πλημμύρα. Για να δω το μυαλό σου. Λοιπόν, είναι ανάλογα. Όχι. Είναι ανάλογα. Δεν μπορεί να τα βάλει στο ίδιο. Η πλημμύρα είναι πιο εύκολη. Πιο εύκολη, πιο επικίνδυνη. Τι όχι, όχι, φίλε. Στην πλημμύρα, θα σου πω κάτι. Στην πλημμύρα, να σου πω κάτι. Τυφώνα, λοιπόν, επειδή μιλάς με άτομο. Επειδή μιλάς με άτομο το οποίο το έχει σπουδάσει χρόνια, γιατί ασχολούμαι με αυτό. Α, συγγνώμη. Λοιπόν, ναι. Η πλημμύρα θα σου δώσει σημεία ότι θα συμβεί. Α, μπράβο. Ναι. Ο σεισμός θα σου έρθει από εκεί που δεν τον περιμένει. Σωστό. Γι' αυτό το λέω. Κατάλαβες. Ο σεισμός είναι χειρότερο. Γι' αυτό λέω είναι ανάλογα. Φύγε. Είναι ανάλογα. Αλλά πρόσεξε. Ναι. Πρόσεξε όμως τώρα. Γιατί σου λέω ότι είναι ανάλογα. Την πλημμύρα θα την προλάβεις ρε φίλε. Βλέπεις. Αρχίζει να κάνει αυτό. Περίμενε. Θα σου δώσω παράδειγμα. Δες τι έγινε στη Μάνδρα. Στη Μάνδρα δεν έβρεξε. Ναι. Έβρεξε πάνω στο βουνό. Ναι. Και κατέβηκαν από πάνω. Ναι. Κατέβηκαν από πάνω. Δεν το περίμενε κανένας. Ναι. Είναι ανάλογα λοιπόν και τις συνθήκες. Βλέπεις, κάψανε τα κάψανε έχουν κάψει, το δάσος, όταν τα έχουν κάψει, μπαζώσανε τα ρέματα, έβρεξε πάνω, δεν είχε που να πάει το νερό, κατέβηκε στη Μάνδρα. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Στα υπόλοιπα μπορείς να προστατευτείς και για ένα ακόμα λόγο. Το σεισμό δεν μπορεί να το προβλέψει η επιστήμη του, ενώ την πλημμύρα μπορεί να σου πει θα βρέξει πολύ. Α, θα προστατευτώ. Έτσι. Ή θα έχει τυφώνα. Ναι, αυτό σου λέω ρε παιδί μου. Ναι. Ότι την πλημμύρα μπορεί να την προβλέψει, αλλά υπάρχει πάντα και ο ατάκτης. Δεν μπορεί να προβλέψει κανένα τίποτα σεισμό. Τελείωσε. Πότε θα ενωθούν οι πλάκες και θα τριφτούν και θα γίνουν σεισμός, δεν μπορεί κανένα να προβλέψει. Δεν προβλέπεται αυτό το πράγμα. Δεν τρελάθουμε. Κοίταξε. Πότε θα ενωθούν οι πλάκες μπορεί να το προβλέψει. Προβλέπεται. Την ενέργεια που θα εκκληθεί δεν μπορεί να. Μπράβο. Άρα δωράδο είναι. Είναι τώρα, μεγάλη διαφορά αυτό που λέμε. Εμείς σαν χώρα θεωρητικά ανήκουμε σε σεισμογενή. Ακριβώς. Λοιπόν, σε σεισμογενή τομέα. Το σεισμό βάσει των κινήσεων των πλακών, των ρηγμάτων που υπάρχουν και αυτά, μπορεί να τον προβλέψει. Δεν μπορείς να προβλέψει. Την ένταση του. Την ένταση του. Στάσου ρε φίλε, διαφωνώ. Έτσι. Διαφωνώ. Περίμενε. Διαφωνώ. Άκουμε που τόσα σου λέω. Τόσα χρόνια σε αυτή τη γη ήρθε κανένα σεισμολόγος να σου πει θα γίνει σεισμός. Όχι. Τελειώσαμε. Δεν μπορείς να προβλέψεις. Τελειώσαμε. Κάθε μέρα γίνεται.
Στα ρήγματα γίνονται κάθε μέρα. Τελειώσαμε. Εγώ πάντα απλά ακούω αναμένουμε μετασεισμούς και δεν έχω δει ποτέ μετασεισμό. Βρε, σου λέω, κάθε μέρα γίνονται σεισμοί. Απλά είναι τόσο μικροί που δεν μπορεί να τους πάρει. Ναι, που είναι ανεπαίσθητοι. Είναι ανεπαίσθητοι. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω ότι είναι θέμα της έντασης του εστιακού βάθους, έτσι, του επίκεντρου που βρίσκεται, αν είναι υποθαλάσσιος, αν είναι... Ναι, ναι. Ξέρω. Έτσι, παίζουν πολλά ρόλο, είναι πάρα πολλά. Η σεισμολογία είναι ναι. μια επιστήμη η οποία αν την πιάσεις από κάπου... Άστα ρε φύγε. Θα σε πάει σε πολύ μακρινά το πράγματα. Το τσουνάμι τότε από σεισμό δεν είχε προκληθεί. Το τσουνάμι ναι. Μπράβο. Το τσουνάμι γίνεται γιατί. Μπορεί να το φανταστείς. Όπως είναι... Παίρνει βάθος, ανοίγει βάθος και καταπίνει τη θάλασσα και φεύγει μετά. Πώς γίνεται, δεν μπορώ το... Λοιπόν, τι γίνεται. Όπως χτυπάνε οι πλάκες. Μπράβο. Έτσι. Ανυψώνεται ο βυθός. Αυτό δημιουργεί ένα πρωτογενές κύμα. Να το πω έτσι. Κατάλαβες. Το κύμα αυτό όμως όταν βρει ανοιχτή θάλασσα θα αναπτυχθεί και μεγαλώνει. Σαν τη χιονοστιβάδα που αρχίζει και πέφτει από το βουνό. Όταν θάλασσα μεγαλώνει. Μόλις θα βρει στεριά, αυτό το πράγμα μπορεί να φτάσει και 10 μέτρα και 15 και 20 και 30 μέτρα. Ανάλογα με το... Ναι, ναι. Λοιπόν, όταν ο σεισμολόγος φτάσει και είμαι εν ζωή να προβλέψει το σεισμό, θα παραδεχτώ την επιστήμη του. Μέχρι τότε είναι out για μένα. Επόμενη γραμμή, φιλιά. Για μένα είναι τον out. Τον κατατάσσει δηλαδή σε επίπεδο αστρολόγου. Μέντιο. Λίτσα πατέρα. Τίποτα. Δεν τους έχω σε εκτίμηση τους σεισμολόγους. Αντίθετα, Έμι είναι μια επιστήμη την οποία εγώ δεν την έχω. Τι βεβαιώνεσαι, παιδί μου. Εάν θέλουν Ραπτόπουλε να μάθουν για τους σεισμούς ναι. και πότε γίνονται οι σεισμοί, ναι. έστω και για ένα πεντάλεπτο πιο μπροστά, θα πρέπει να μάθουμε να επικοινωνούμε με τα ζώα. Θα πρέπει να μάθουμε ναι. την γλώσσα των σκύλων, εγώ τη γλώσσα μιλάω, των πιθήκων. Όχι, να μάθεις τι σου λέει και τι του λες. Δηλαδή να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε έτσι στυλ. Όχι έλα εδώ, κάτσε κάτω, σήκω πάνω κτλ. Να μάθουμε να επικοινωνούμε. Γιατί τα ζώα, τα καναρίνια, τα πουλιά χτυπιούνται μέσα στο ένα πεντάλεπτο. Καταλαβαίνουν ότι κάτι συμβαίνει. Ναι. Άρα υπάρχει κάποια... Κάτι υπάρχει ρε παιδί μου, το οποίο δεν μπορούμε εμείς τα ζώα οι άνθρωποι που είμαστε χειρότερα από τα ζώα να το καταλάβουμε. Έχουν ένστικτα που τα έχουν τα ζώα και εμείς. Και το ένστικτο, εμείς δεν το έχουμε αυτό, έχουμε άλλα ένστικτα εμείς. Ζώδια ένστικτα. Τώρα εμένα η μήνυ εδώ στο Μετρόπολης, ναι. Δεν θα βγει μόνο το φύλακα. Μόνο το φύλακα. Ναι, εμένα ήρθε κατευθείαν. Σε μένα ήρθε κατευθείαν, δεν με γάβει καθόλου. Ίσως είναι ζώφυλο το σκυλάκι, γι' αυτό ήρθε σε μένα. Εσένα που είσαι ογκώδης. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Εγώ πάρα πολλές φορές, ακόμα και τα ρούχα μου τώρα, ναι. χαϊδεύω σκυλιά, ας πούμε, στην πολυκατοικία έχουμε 2-3 σκυλιά. Ξέρεις, υπάρχει αυτή η μυρωδιά, ρε παιδί μου, υπάρχει αυτό, σου λέει. Άρα σου λέει υπάρχει σκυλή. Ναι. Άμα, ο άλλος δεν έχει. Το παφίζει. Το διούδι, ας πούμε, όταν την πάω εσύ στο ζάμπινγκ. Μην τα ξαναλέ αυτά. Ποδέ, κάνει έτσι. Μην λε κακέ κουβέντε. Γιατί ρε μην λέω, κάνει γρρρρ, με λέει. Πάμε στους φίλους γιατί. Πάμε στους φίλους για να πάμε σε διάλειμμα σε 4 λεπτά. Καλημέρα, ναι. Τον έστειλε. Ναι. Έλα, Κώστα. Έλα, καλέ μου φίλε. Εκεί το χτύπησε. Έλα, φίλε. Μ' ακούτε. Μάλιστα, ναι. Έλα ρε Κωστή, ο Νικόλας είμαι ο πειρατής, τι κάνεις παλικάρι μου. Την πούλησες ρε την τηλεόραση. Όχι, τελικά έγινε άλλη φάση να πούμε. Δεν τη σκότωσες στα παιδιά και στην παρέα και στο Γιαννάκη. Ναι. Γεια σου φίλε. Το κατάλαβες το σεισμό Νίκο, καλησπέρα. Τίποτα δεν κατάλαβα. Πού είσαι, στη Φρουρά είσαι, Φρουρά. Όχι, σήμερα ρε πω, υπηρεσία με, σπίτι, τραγούδια βάζω. Α, κατάλαβα. Εκεί πέρα μέσα, πού να το καταλάβεις ρε φίλε. Πού είναι αυτό. Πού. Στο στούντιο μέσα, πού να το καταλάβεις. Πάντως, στο μαγαζί μου είναι ένα άτομο που κατάλαβα. Από το σπίτι κάνω τραγούδια βάζω. Α, ωραία, εντάξει. Από το λάβ, λοιπόν, Κωνσταντίνα. Ακούει τραγούδια, ναι, τέλος, ναι. Θέλω να σε δω καμιά μέρα, μας κάνεις μετά από καλαμαριά, αλλά πιούμε κανένα καφέ. Δεν έχω μηχανή να έρθω στο στούντιο να σας φέρω λουκουμάδες. Να έρθω στην καλαμαριά για καφέ. Πού να προλάβω να έρθω στην καλαμαριά για είναι νέκρα, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, Κώστα, να πω κάτι. Να πεις. Να πω, λοιπόν, κοίταξε. Αυτός ο Πάκος, εσύ Καρτάση, έτσι, που λες ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, κατέβηκε κάτω με τους πεθαμένους που λες και έχασε. Έτσι δεν είναι. Και τι έγινε. Πώς τι έγινε. Φέτος το πρωτάθλημα, κακή ομάδα θα το πάρει. Είτε το πάρει η ΑΕΚ, είτε ο Πάοκ, είτε ο Ολυμπιακός, μια ομάδα. Τέλος πάντων, ρε, άλλο σε λέω, άλλο με λέει. Κανονικά λοιπόν, το δικαιούται ομάδα. Το πρωτάθλημα αυτό η ΑΕΚ. Ναι, ναι, αλλά η ΑΕΚ δεν θα αντέξει. Κανονικά, αν με πεις εμένα, άκουμε Νικόλα, 10 αγωνιστικές, ποια ομάδα αξίζει το πρωτάθλημα, θα σου πω η ΑΕΚ. Εγώ.
Ούτε ο ΠΑΟΚ θα αξίζει να το πάρει, ούτε ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν θα αντέξει. Άκου λίγο. Η ΑΕΚ είναι πιο δεμένη ομάδα σαν ομάδα. Είναι πιο ομάδα. Αλλά κοίταξε, ο ΠΑΟΚ αγόρι μου, άκουσε να δεις. Ο ΠΑΟΚ και αυτό το πράγμα που γίνεται, πρώτα απ' όλα δεν είναι ΠΑΟΚ. Είναι κάτι σαν ομοίωμα ΠΑΟΚ. Αυτό το ΠΑΟΚ που γνώρισα. Α, την κρίνια ρε, μια χαρά είναι γιατί. Δεν είναι κρίνια, είναι αλήθεια που την κρύβουν όλοι φιλαράκι. Τώρα λέμε του στραβού το δίκιο. Ναι. Και μέσα γίνεται το κουτρούλιο γάμου. Όπου θέλει κάνει μεταγραφές. Ναι. Και ο Κουρέας της Σεβίλης από κάτω μεταγραφές κάνουν. Ναι. Λοιπόν, έχει πάει σε όλα τα εκτός εδώ και έχει πάει να πούμε κλωσιές. Έχει χάσει. Κερδίζει πώ κερδίζει μέσα η Τούμπα, έτσι δεν είναι. Μεταγραφές γίνονται γιατί κάποιος γιος έφερε γιατί γούσταρε κάποιο Βιερίνια. Προγραμματισμός δεν υπάρχει εδώ και 5 χρόνια. Ναι. Και δουλεύουν το κοσμάκι αυτοί που είναι εκεί μέσα. Οι διοικούντες ακόμα ο και ο Κοσμάκης, το Χαϊβάνι, αν πάρει το πρωτάθλημα, θα πανηγυρίσει. Αυτά δεν θα τα λάβει υπόψη του. Ας τον Κοσμάκη. Δεν θα τα λάβει. Πάντως είναι προς τιμήν του κόσμου που φέτος δείχνει πολύ μεγάλη ωριμότητα από αυτό που βλέπουμε. Που βλέπει ότι η ομάδα του δεν παίζει ποδόσφαιρο και παρότι είναι πρώτος και τελείωσε με τα ντέρμπι στην Αθήνα και παραμένει πρώτος. Κάνει κριτική και βλέπει τα κακό σχήμενα και δεν εφησυχάει σε αυτό. Ρε, παλικάρι μου να σε πω κάτι. Κοίταξε, άκουσε λίγο κάτι. Αυτά τα κακό σχήμενα δεν είναι τώρα 5 χρόνια. Είναι 10 χρόνια αυτή η ιστορία ξεκίνησε. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι καλοπληρωτές, να είναι τσακαλάκια, αλλά δεν κάνουν για τον ΠΑΟΚ. Αυτοί κάνουν να πάρουν κάτι. Δεν είναι μπαλαδόβατσες, ρε φίλε. Δεν έχει μπαλαδόβατσες στο τεχνικό team. Ναι, δεν είναι μόνο μπαλαδόβατσες. Δεν του νοιάζει, ρε παιδί μου. Έχουν άλλες επιχειρήσεις. Να λέει όλο ο κόσμο το ξέρει αυτό το πράγμα. Αυτοί κάνουν να πάρουν τίποτα επιπλαμπάνιο, τίποτα κάνουν σούπερ μάρκετ. Για να κάνουν το βήμα στον ΠΑΟΚ με τίποτα θα γίνει. Και αν το πάρουμε το πρωτάθλημα θα πέσει ο πεθαμένος με τον νεκρό. Αυτή είναι η διαφορά. Τι σε καλά εσένα. Θα το πάρεις εγώ, εσύ. Εγώ φιλαράκι μου Κωστή δεν πιστεύω. Κάποια στιγμή θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ μετά εδώ. Και ώρα τα κόμματα, στα κόμματα μην βάζει. Τα κόμματα γιατί από 18 χρονών δεν ψηφίζω τίποτα εγώ. Βρε ο ΠΑΟΚΣΙΣ θα είναι αγνώμονας αν δεν ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΠΑΟΞΙΣ φιλαράκι μου ξεστή, πρέπει δεν μπορεί ο ΠΑΟΞΙΣ να μην ψήφιζε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πολλοί κόσμος τρώει χόρτο και πιστεύει πολλά πράγματα. Και μέσα ο κουλουράς από κάτω μεταγραφές κάνει. Ο Μίχελ είναι φίτα, τον έχουν για να περνάει όπως είναι ο άλλος ο προπονητής εκεί στην Εθνική. Μας δουλεύουν κανονικά ακόμα. Καταρχήν ο Μίχελ είχε την ιδιότητα πρώην διαιτητή. Τι δουλειά έχει. Δεν έχουν για γλάστρα αφού άλλος κάνει τις μεταγραφές. Δεν μπορεί να καταλάβει. Καλά, νομίζω καλά. Ο Μίχελ κάνει μεταγραφές. Μόλις πάρετε το πρωτάθλημα και ο Μίχελ θα σηκωθεί στο Λευκό Πύργο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο σου λέω φίλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άκουρε αγόρι μου, βλέπεις ομάδες σαν τον Πανιόνιο με χαμηλό μπάτζε, σαν τον Ατρόμητο και βλέπεις πραγματικές ομάδες. Βλέπεις οι άνθρωποι με πιτσιρίκια παίζουν και εμείς τόσα χρόνια ένα από ΑΠΟΕΛ δεν φτάσαμε να κουνήσουμε σε τόνιρε. Ένα από ΑΠΟΕΛ δεν πειράζει, κουράνε οι γυναίκες. Κλείσε, διάλειμμα. Κουράει η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου, διάλειμμα. Τι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Μέτροσπορ. Παραλαβή αγγελιών κάθε μέρα, Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γ στα Κωνσταντινουπολίτικα. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα δανταϊστικής ποίησης. Απλώθηκε σκοτάδι στο λαμπρό ήλιο. Βούτυρο η μαργαρίνη γύρω-γύρω. Κόκκινα περιστέρια 24 καρατίων τυποποιήθηκαν από 110 καροτσάκια. Τραλαλά, λαλαλά λαλαλά. Λαλαλά λαλαλά, λαλαλά λαλαλά λαλαλά. Τώρα θαυμάστε τα υγιεινά γαλάζια μάτια του ξυπνητηριού. Κάπου θα βρείτε έναν έφηβο σκόρο που φτερουγίζει στη βιβλιοθήκη. Και τόσο κούφια διπλοέκλασε ώστε ξεδίψασαν σκυλάκια δαλματίας. Σου φαίνεται παράλογο αυτό το ποίημα. Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να ακούς ξανά και ξανά το ίδιο ποιηματάκι και τις ίδιες προσφορές delivery. Deliveras.gr. Βρες τώρα άπειρες, λαχταριστές, χορταστικές, αποκλειστικές, super duper προσφορές για online delivery στο πανεύχριστο υπερταχύτατο app του Delivera χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς, Deliveras. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way.
Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ένας οπαδός Παναθηναϊκού λέει: ράπα, ακούς τον κάθε, λέει, Παοξίνα, λέει, για τον Παναθηναϊκό. Μπερδεύουν τους νόμους. Τους νόμους σαν τον κόκκινο που λένε. Εντάξει, εντάξει. Είμαι το παιδί που σε είπε για Γκαρσία σήμερα στη Μαρμίτα. Είναι περίπου σαν την περίπτωση του Ίβιτς. Όχι με, ότι με τρελαίνει, αλλά τον θεωρώ καλύτερο από τον Ανίκανο Λουτσέσκου. Πού τον είδες, ρε φίλε, τον Γκαρσία προπονητή? Πού τον είδες? Τον Λουτσέσκου τον είδαμε και στην Ξάνθη. Λοιπόν. Αν είναι να φύγει ο Λουτσέσκου για να έρθει, ρε παιδιά, ο Γκαρσία, μια τρύπα στο νερό είναι, έτσι. Πάω, θέλει έτοιμο προπονητή, αν κάποια στιγμή φύγει ο Λουτσέσκου. Ο Γκαρσία μπορεί να γίνει ο βοηθός του Σάντος. Όταν... Να φέρει έναν, ναι, Αναστασίου ή τον Αναστασιάδη, κάτι, έναν έτοιμο προπονητή. Μάνατζερ είμαστε, μπορεί να φέρουν όποιον θέλουν. Λέω εγώ τώρα, ρε φίλε. Να μας πληρώνουν για να τους λέω ποιον θα φέρουν. Καλά, εσύ άμα αυτή του Γκαρσία καλύτερου θα είναι. Φυσικά. Καλημέρα. Έλα, ραπ. Καλημέρα, κύριε. Μ' ακούς? Περίφημα. Πολύ ωραία. Ο πρώην αλκοολικός ηθοποιός είμαι. Τώρα δεν είσαι? Πάλι κάθε φορά τα ίδια λέμε. Δεν είμαι, είπαμε. Δεν είσαι ηθοποιός πια? Δεν είσαι ηθοποιός ή αλκοολικός? Ηθοποιός είμαι, αλκοολικός δεν είμαι. Ωραία, δεν είσαι πια. Αλλά είσαι, είπα, για ηθοποιό. Λοιπόν. Πού παίζεις? Ορίστε. Πού παίζεις? Λοιπόν, τώρα Παρασκευή έχουμε ραντεβού να κουβεντιάσουμε για να ξεκινήσουμε μια παιδική παράσταση και ταυτόχρονα θα ξεκινήσουμε και μια κωμωδία. Δύο παραστάσεις θα έχουμε. Μια πρωινή. Πού παίζετε? Τώρα βασικά δεν γνωρίζουμε ποιο να μιλήσουμε την Παρασκευή. Κάποιος ιδιοκτήτης θεάτρου είναι, αλλά δεν θυμάμαι να σου πω ακριβώς τώρα ποιος και τι. Ναι. Έχετε καμιά φίρμα εκεί? Φίρμα όχι. Δεν είμαστε φίρμες. Όχι, κάποιον που να τραβήξει κόσμο, αυτό λέω. Κάνα όνομα. Κάνα γκράχτη, ρε. Κάνα γκράχτη, αυτό λέω. Ρε. Αυτό σου λέω. Δεν είμαστε φίρμες. Και άμα δεν είστε φίρμες, πώς θα έρθει ο άλλος στο θέατρο? Α, φίλε, θα έρθει. Πώς δεν θα έρθει? Μακάρι να έρθει, αλλά για να έρθει κάποιος στο θέατρο. Πρέπει να έχει κάποιο θέμα πολύ τρανταχτό και καλή διαφήμιση. Και καλή διαφήμιση. Και καλή διαφήμιση. Έτσι. Διαφήμιση. Παιδιά. Παιδιά, δεν τα ξέρετε καλά τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά θέατρα στην πόλη τα οποία δεν έχουν τόσο βαρβά τη διαφήμιση και μαζεύουν κόσμο και λειτουργούν. Τι μου λέτε τώρα? Δηλαδή η πόλη είναι θεατρόφιλη, θες να πεις? Σε μεγάλο βαθμό. Εδώ η δικιά μας. Ω, ναι. Ω, ναι. Πάρα πολύ, λέει και ο Χιλιτήρης. Από πού, ρε παιδιά? Δηλαδή με 30 άτομα θέατρο. Ή άμα είναι 30 άτομα θέατρο να παίξω και θέατρο στη Μαρμίτα. Φίλε μου, ναι. Φίλε μου, άκουσε να δεις. Καταρχάς, σου έχω πει, άμα θυμάσαι, ότι μπορείς να κάνεις κωμωδία εγγυημένα. Το πιστεύω αυτό. Κάνω. Το ξέρω, σε έχω δει σε αρκετά βιντεάκια και τέλος πάντων είχα σκεφτεί κάτι πολύ καλό. Σου προτείνω, αλλά εφόσον δεν ενδιαφέρεσαι, δεν στο αναφέρω καν. Το παρατάμε αυτό το θέμα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είπαμε για φυσικά φαινόμενα, πια τα πιο καταστροφικά, σωστά? Εγώ, ναι, πάντα τα πιο καταστροφικά πια. Ωραία. Τα δύο πιο καταστροφικά φυσικά φαινόμενα, φίλε μου, είναι τα εξής. Πρώτον, άμα πέσει από πάνω μας μετεωρίτης, υπάρχει περίπτωση να εξαφανίσει τη ζωή στον πλανήτη. Ναι, αλλά δεν πέφτει όμως καμιά φορά. Ας πέσει μια φορά. Αυτό δεν ξέρουμε πότε θα συμβεί. Τι θα δούμε, ρε φίλε? Δεν θα προλάβουμε να δούμε μετά. Πώς θα πέσει? Ας πέσει, λέει, μια φορά. Θα σηκωθούν οι πυράβλοι και θα τον βγάλουν από την πόλη. Θα το ξέρουμε όταν θα έρχεται ο μετεωρίτης. Έχουμε μάτια επάνω, βλέπουμε τι γίνεται. Δηλαδή, και απλά φίλε, δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε. Απλά θα αντιφάμε. Κάτσε, φίλε, μάτια. Δηλαδή εσύ περπατάς και κοιτάς απάνω. Ρε φίλε, συγγνώμη, άμα πρόκειται να μας χτυπήσει μετεωρίτης, θα το ανακοινώσουν από την τηλεόραση. Θα το ξέρεις ήδη. Θα πάνε οι Αμερικάνοι με ένα πύραυλο, θα το δώσουν μια το μετεωρίτη, θα πάει αλλού. Θα φύγει εκτός. Δεν μου λες, συγγνώμη, πιστεύεις ότι ένας τεράστιος μετεωρίτης μπορεί να καταστραφεί τόσο εύκολα από ένα πύραυλο? Άνετα. Όχι από ένα πύραυλο, από μια σειρά. Αν είναι αυτή η τύχη της γης, ρε φίλε, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε. Τώρα φοβάσαι, τύχη... Λοιπόν, παιδιά, ακούστε με λίγο, γιατί παίρνετε φόρα και μου αλλάζετε το θέμα. Κρατήστε λίγο τη ροή μου. Ναι, ναι, λοιπόν, ναι, το ένα που μπορεί να συμβεί είναι αυτό και το δεύτερο που όταν συμβεί αυτό που οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι θα συμβεί σε 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου. Θα σβήσει ο ήλιος. Εκεί, ακριβώς, εκεί σβήσαμε όλοι. Εκεί καλή νύχτα. Εκεί σένα τι σε νοιάζει? Δεν με νοιάζει καθόλου, γιατί θα έχω ψοφήσει ήδη. Απλά το θέμα.
Μόνο εσύ θα έχει ψωθεί. Όλοι μα. Ε, τότε τι έγινε. Αν και να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να δω το τέλος της γης. Έτσι, επιθυμία μου, την τρέλα μου. Γιατί, φίλε, φοβάσαι να πεθάνεις μόνος σου, δηλαδή. Όχι, δεν φοβάμαι καθόλου τον θάνατο. Τη παρέα, δηλαδή, στο θάνατο. Τι θες. Όχι, απλά από περιέργεια θα ήθελα να δω το τέλος της γης. Αυτό σου λέω. Όπως θα ήθελα να δω. Θα δεις το τέλος το δικό σου. Τι σε νοιάζει εσένα το τέλος της γης. Έτσι, από περιέργεια. Όπως θα ήθελα να δω επίσης και το τέλος των δεινοσαύρων. Πράγμα που δεν το είδα. Ασφάλως είδα το δω ποτέ, ας πούμε. Το τέλος των δεινοσαύρων. Ε, παιδιά, έχω ένα τελευταίο θέμα πριν κλείσω, για να γελάσουμε και λίγο. Ναι. Θα σας δώσω θέμα για μπαλίτσα και άμα θέλετε κάτι και κουίζ εκεί πέρα. Βαλίτσα. Μπαλίτσα. Ναι, ακούστε. Ναι. Φτιάξτε μου και δώστε μου ονόματα με την πιο δολοφονική εντεκάδα που υπήρξε ποτέ. Με την τους πιο κάθετους, τους πιο κάθετους παίκτες, η πιο δολοφονική εντεκάδα. Σε Ελλάδα. Ελλάδα, Ευρώπη, όλο τον πλανήτη, ό,τι θέλετε. Τους μεγαλύτερους κάθετους που ρίχναν ξύλο, αντί για μπάλα ρίχναν κλωτσιές, ρε παιδί μου. Καλό. Αλλά γίνανε φίρμες. Ναι. Καλό. Καλό. Ξεκινάμε με Λεωδιάδη. Όχι. Όχι. Ο Λεωδιάδης δεν μετράει μία στο Λιτόπουλο μπροστά. Ο Λεωδιάδης εγώ προτείνω. Κάρι με το Λιτόπουλο θα πέσει κάτω ξερός. Παιδιά. Παιδιά, παιδιά. Συγγνώμη λίγο. Μια Κωστή, μια τελευταία κουβέντα. Θα βγάλουμε τους πιο κάφρους. Στις ομάδες μας. Εκείνος που με μπουνιά σκότωσε Γάιδαρο, ποιος ήταν? Ο Γκαντίνας. Μπράβο. Σκότωσε Γαϊδούρο. Ο Τέσσερα. Όχι, ο άλλη δεν ήταν, ρε. Άλογο. Σκότωσε άλογο με γροθιά. Μιλάμε για βόδι. Για βόδι. Ραπ. Ναι. Για να κλείσω τελευταία κουβέντα, εγώ για αυτό το κουιζάκι δεν θα προτείνω δεκάδα, απλά θα προτείνω 4-5 κεφάλια. Πρώτο και καλύτερο Ντικάνιο, μεγάλο κάφορο. Μ' ακού. Ναι, άλλο, δεύτερο. Δεύτερος, Πολ Γκασκόιν. Ναι. Τρίτος, Ερικ Καντονά. Καντονά, αυτό από το στόμα μου το πήρες. Ναι. Πόρμηξε στην κερκίδα εκεί να πλακώσει τον οπαδό. Κάνα, μπράβο. Που τον έβρισε. Ναι. Καλά του εξηγήθηκε. Ναι. Τέταρτος, εκείνος ο ψυχάκιας Κολομβιανός με την ωραία την κόμη. Πώς να λέγανε, ρε. Βαλτεράμα. Ναι, ένα μπράβο. Δεν ήταν φασαριόζος εκείνος. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Μπορεί να ήταν άγιος. Έτσι, να ήταν καλύτερα η ψυχή. Επειδή για αυτή τη φάτσα λες, αυτή ήταν τα μαλλιά. Να ρε φίλε, μόνο που τον έβλεπε, σου προκαλούσε νευρικότητα. Πραγματικά σου προκαλούσε νευρικότητα. Θυμάμαι ένα μουντιάλ, ρε φίλε, με το που έπαιρνε την μπάλα ο Βαλτεράμα, γιούχαρε όλο το γήπεδο. Ού, με το που είχε την μπάλα ο Βαλτεράμα. Απίστευτο τότε σε ένα μουντιάλ. Τι γέλιο ρε, ήταν. Είχε περίεργη φάτσα. Πραγματικά. Και μια τελευταία κουβέντα και σας αφήνω. Αυτό που είπε ο κύριος Χιλιτίδης έχει απόλυτο δίκιο. Στο ότι πρέπει να προσέξουμε πολύ τα ζώα. Στην ξηρά εγώ θα πρότεινα τα σκυλιά και τα θαλάσσια τα δελφίνια. Μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα από αυτά και ξέρω ότι έχει αποδείξει ότι η ανθρωπότητα αντιγράφει τα ζώα. Βλέπετε κουν φου και πώς πολεμικές τέχνες υπάρχουν βασισμένες πάνω στα ζώα. Έκλεισες γιατί χάνεσαι. Bye bye. Τα σκυλιά τα βλέπουμε κάθε μέρα. Το δελφίνι που να δούμε. Κατοικεί το δελφίνι δεν είναι λίγο δύσκολο. Να επικοινωνήσουμε. Ναι, ναι, αλλά ναι, με το δελφίνι πώς θα επικοινωνήσω αφού το βλέπω μόνο στη θάλασσα μακριά. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλέ μου άνθρωπε. Έχεις καταντήσει ο Νοστράδαμος του Μετρόπολης. Ποιος ήταν ο Νοστράδαμος? Ο Μαυρογιαλούρας του Μετρόπολης, ο προφήτης. Προφήτης ήταν ο Νοστράδαμος. Δεν το ξέρεις τον Νοστράδαμο. Ο Νοστράδαμος απατεώνας ήταν. Αφού ήταν απατεώνας, δεν φίλε κι αυτός. Εσύ τι είσαι, δεν είσαι απατεώνας. Εγώ δεν κάνω τον προφήτη. Με αυτά που λες τι είναι, ρε φίλε, να μας έχεις. Μα έχει ζαλίσει με τον Πάκο να πάρει τον ποτάρι να πάρει τον ποτάρι. Δηλαδή δεν αποδέχεσαι του Άγιου Πατέρε τη Εκκλησία. Κανένα πατέρα δεν αποδέχομαι. Πώ θα το πάρει το πρωτάθλημα ο Πάκο, ρε αυτό που λένε. Δεν ξέρει πώ θα το πάρει. Πε μου εσύ για να καταλάβω πώ θα το αγοράσει, τι θα το κάνει δηλαδή. Όταν θα έρθει ο Μάιο, αν είμαστε καλά, θα δει πώ θα το πάρει. Να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά. Ό,τι θε. Ο άλλο ο Πόντιο κάτω το περνά για κοροϊδό. Ποιο Πόντιο. Του Μελισσανίδη, του πετάει για κορόιδο. Αυτοδημιούργητο άνθρωπο, κορόιδο ποτέ δεν θα πω. Ο Μελισσανίδης είναι ο κρίσιμος μήνας του. Ο κρίσιμος μήνας είναι για την ΑΕΚ να αντέξει μέχρι τον Ιανουάριο. Αν αντέξει, θα το χτυπήσει το πρωτάθλημα. Τι παιχνίδι έχει η ΑΕΚ μέχρι τον Γενάρη, ξέρεις? Πλατανιά. Ναι, πάει αυτό, άλλο. Τι. Λέω, πάει αυτό, θα το πάρει. Πλατανιά, Κέρκυρα, Λιβαδιά και ακομένα, Λιμό. Μέχρι το Γενάρη. Αν δεν έχει απώλειες μέχρι το Γενάρη η ΑΕΚ και ενισχυθεί. Θα πάρει. Η Λεβαδιά είναι λοιμό. Τι είναι η Λεβαδιά δηλαδή? Τι ομάδα είσαι εσύ? Ποιος εγώ, ΑΕΚΤΙΣ είμαι. ΑΕΚΤΙΣ είσαι. Βέβαια. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός παίξαμε τη Λεβαδιά. Ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε και ο Ολυμπιακός έφτιασε αίμα.
στο 83 με ένα λάθος του τερματοφύλακα. Λιμόλες να είναι. Εντάξει. Εγώ δεν θεωρώ τόσο δύσκολο αντίπαλο τη Λεβαδιά για την. Τη Λαμία είναι λιμό. Τη Λαμία όχι. Έπαιξε με τη Λαμία. Όχι, η Λαμία είναι λιμό. Μισολεμό, τέλος πάντων. Μισολεμό. Εσύ πώς την πήρες. Μισολεμό. Πώς την πήρες. Κάλπη κατά τη. Με το πέναλτι του Βάτσου. Γιατί να πάρεις το Λεβαδιακό τότε. Έτσι θα τον πάρει το Λιβαδιακό, ρε. Γιατί να τον πάρει, είσαι σίγουρο. Πώς είναι, στη Λιβαδιά παίζει, στη Λιβαδιά. Την Κέρκυρα που παίζει. Μέσα στην Καλογρέζα. Μέσα στην Καλογρέζα, την πάρει. Θα την πάρει την Κέρκυρα. Άμα δεν πάρω και την Κέρκυρα, τότε θα πάω την Γόρε τώρα. Θα τρελαθούμε. Ουσιαστικά πρέπει να πάρει τη Λιβαδιά. Πάρει Πλατανιά και Κέρκυρα φυσιολογικά. Την έβγαλε καθαρή μέχρι το Γενάρη. Εκείνη η ιστορία για την ΑΕΚ. Να μην έχει απόλυση. Δεν θα τα πάρω αυτά τα παιχνιδιά. Ο Πάπ θα πάρει τα υπόλοιπα. Θα πάρει Ξάντζη, θα πάρει Νιόνια, θα πάρει Παναθηναϊκό. Ο Πάο. Εγώ πάντως ξέρω, φίλο Ατρόμητος, με μισή ομάδα έπαιξε με τον Πάοκ. Ο Πανιόνιος, όλα του τα προβλήματα βγήκαν τώρα στη φορά που παίζει με τον Πάοκ. Καλά το πάει το έργο. Γιατί, καλά το πάει. Δεν θα παίξει ο Μασούντ και ο Οικονομέ. Και λοιπόν. Και λοιπόν. Πώς και λοιπόν, για. Και λοιπόν το ένα και λοιπόν το άλλο. Άμα κόψεις τον Μασούντ στη μέση, τον πιάσει ένας, ξέρω εγώ, και τον εξαφανίσει, δεν υπάρχει Πανιόνιος. Τώρα δεν υπάρχει ούτως ή άλλως. Όχι, δεν υπάρχει Πανιόνιος, μην το λες. Δεν υπάρχει. Δεν είναι. Άμα ψηφίσω εγώ τον Μασούντ 10 εναντίον 10, ποιος θα. Τελειώνει ο Πανιόνιος, κόπηκε. Αυτό έκανε ο Ατρόμητος. Έκοψε τον Πανιόνιο στα 2, στο 0-0, τον διέλυσε τον Πανιόνιο. Του έκοψε το Μασούντ με ατομικό μαρκάρισμα. Τον πήρε ο Μανσόν και τον έσβησε. Δεν διαφωνώ με αυτό. Ναι. Δεν διαφωνώ, αλλά ο ΠΑΟΚ σου έχει δείξει σένα ότι μπορεί να τα πάρει αυτά τα παιχνίδια όταν δεν πήρε τον Απόλλωνα με 10 παίχτες επί μια ώρα και τη Λάρισα. Σου έχει δείξει σένα ότι μπορεί να τα πάρει τα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ θωρακίζει το εξαγωνιστικό αυτό και, λέει. Και τις δημόσιες σχέσεις του. Αυτό, τελειώσαμε. Επόμενη γραμμή. Μόνο ναι, τι, πες μου, τι. Ό,τι τι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Το εξαγωνιστικό του, διαιτησία και δημόσιες σχέσεις. Πολύ καλά κάνει. Πήρε 4 διαιτητές και πληρώνει. 8 φυσιοθεραπευτές, 10 δικηγόρους. ΕΠΟ, ΜΕΠΟ, ΠΕΠΟ. Τι είναι ο ΠΑΟΚ, λιμό όπως ήταν παλιά με το Ζαγοράκι ανοχήρωτος και με το γούμενο. Δεν είναι έτσι ο ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Το σεβόμαστε τον ΠΑΟΚ στο θέμα πρωταθλητισμός. Τσίπρες, Μίπρες, Πίπες, ό,τι θες. Λέγε. Μάλιστα. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνουμε. Τι έπαθες, ρε φίλε, πονοκέφαλο έχεις. Είμαι πολύ κρυωμένος. Σε κατάλαβα, ρε φίλε. Έχεις βαρύ κεφάλι, σε καταλαβαίνω. Σου λέω περαστικά και είναι ενοχλητικό αυτό που έχεις. Λέγε. Συγγνώμη για την χωρή πάνω. Όχι. Αφού είχες κουράγιο να βγεις με βαρύ κεφάλι και να μιλήσεις, δεν σε κοντράρουμε κιόλας. Πες ό,τι γουστάρεις. Έλα. Άκουσα ρεπορτάζ ότι είχαν σεισμό απάνω εκεί τώρα και μετά έβαλα εκπομπή και μιλάτε για καταστροφολογίες. Εντάξει, να μην πω το δικό μου το σύνθημα, το ηρασισμός αθεϊσμός, αλλά να πω ότι... Ναι. Καρφώθηκες πάντως ότι μας παίρνεις από την Κρήτη, καρφώθηκες. Ναι, κύριε μου. Λοιπόν, είδα το live του κομμουνιστή, το live test της... Τεστ, έκανε τεστ. Του λαϊκού δικαστή, το είδα, ναι. Λοιπόν, το μαγαζί είναι μαγαζάρα, θα τα πούμε όλα. Αλλά δεν ξέρω πού θα χωρέσουμε τη Δευτέρα. Πρέπει να κλείσει το τραπέζι από τώρα, ας πούμε. Δεν ξέρω. Λες να θέλουμε να ζερδέρε. Ναι, εγώ θα το κανονίσω την Κυριακή. Σου είπα θα προπληρώσω ένα Τζέμισον με 5 άτομα θα είμαι εκεί. Θα γίνει χαμός εκεί πέρα. Δεν θα χωράει άνθρωπος εκεί μέσα. Θα το κανονίσουμε. Παιδιά, θα γίνει μαγεία. Ο ήχος έχει πρόβλημα, να το πει στον κομμουνιστή. Ο κομμουνιστής. Το τσεκάρουμε τώρα, φίλε. Γι' αυτό το λόγο κάναμε και το τεστ, για να δούμε αν κολλάμε κάπου, για να ξέρουμε τι πρέπει να διορθώσουμε, να είμαστε πανέτοιμοι τη Δευτέρα. Το ίντερνετ πώς θα τρέχει, αν είναι μαζεμένοι πολύ. Το ίντερνετ πάει πολύ καλά, γιατί έχουμε δυνατή γραμμή εκεί πέρα. Έτσι, μπράβο. Εγώ θεωρήσω επιτυχία να το γκρεμίσω το ίντερνετ. Ναι, θα πέσουν κάτω όλοι. Να μοιραστώ μια φαντασίωση που έχω. Ερωτική! Όχι. Μιας που έχουμε καταστροφολογικές, να πούμε, ιστορίες. Μάλιστα. Εγώ κοιμάμαι και ξυπνάω με μια φαντασίωση. Να πέφτουν πυρηνικές βόμβες παντού, να καταστρέφεται ο κόσμος. Και μετά, εσύ? Και το τελευταίο πράγμα που θα
βλέπω μπροστά στα μάτια μου είναι το πυρηνικό μανιτάρι να με συνεπένει, να πούμε, και να καταστρέφω. Εγώ επειδή είμαι πιο ρομαντικός άνθρωπος, αυτό το οποίο φαντάζομαι είναι ότι ανακαλύπτουμε την, πώς το λένε, τη μηχανή του χρόνου. Και μπαίνω μέσα, ας πούμε, με μπαίνω μέσα με το χιλιτήρι, με την παρέα εδώ κτλ. Και πατάμε ένα κουμπί και πάμε στο 1960, ας πούμε. Κατεβαίνουμε όπως είμαστε τώρα και βλέπουμε στην εποχή πώς ήταν κτλ. Αυτό σε προκαλεί δέος. Αυτό με προκαλεί δέος. Ναι. Να μπούμε στη μηχανή του χρόνου και να πάω 20 χρόνια πιο μετά. Ωραίο, 20 χρόνια πιο μετά να δω το παιδί μου που θα είναι 20 χρόνια μεγαλύτερο και εγώ έχω μείνει έτσι, ας πούμε. Κατάλαβες αυτά. Και ψάχνω και τίποτα έργα τέτοια με το χρόνο, να πούμε. Κατάλαβες. Θα δεις το Interstellar, Interstellar. Ταινιάρα. Δεν μ' αρέσει. Αυτοί που θέλουν να γίνει το τέλος του κόσμου είναι χέστες, γιατί θέλουν να πεθάνουν με παρέα, φοβούνται το θάνατο. Αυτός είδε την κόρη του στο τέλος, γριά, λίγο πριν το θάνατο. Αυτός. Ήταν κανονικά και είδε την κόρη του γριά στο τέλος. Ταινιάρα, σου λέω, βάλ να το δεις. Χατζηνάκο, είσαι μια ευαίσθητη ψυχή, αγόρι μου. Θα τα πούμε από κοντά Κυριακή, 3 ώρα ακριβώς. Θα ενώσει με το καλό. Τις ευαισθησίες σας βλέπω. Και άμα ενώσετε τις ευαισθησίες σας, βλέπω να γίνετε το μανιτάρι το οποίο ονειρεύεσαι στα όνειρά σου. Φύγε! Πέμπτος από το τέλος. Τι πράγμα, ρε παιδί μου. Τι πράγμα, τι είναι. Ναι, φίλε, ναι. Έλα, καλημέρα, ραπ. Με το σεισμό, λέει. Άλλαξε πλευρό ο γάτος μου. Λέω Μπανιώτης ο γιατρός. Έχει δύο γάτες μέσα στο σπίτι. Τι εννοεί άλλαξε πλευρό. Πήγε από την άλλη μεριά. Ξέρω εγώ. Έλα, καλημέρα, ρε. Κοιμάται εννοεί από τη μία πλευρά και κοιμήθηκε τώρα από την άλλη. Πήγε σε άλλο μέρος, δεν κοιμήθηκε. Εξήγησα μας, γιατρέ, στείλε ένα μήνυμα. Επεξηγηματικό παράδειγμα. Θα συνονοηθώ το βράδυ με τη Μίνη. Θα στα πει. Ναι, μιλάω με τη Μίνη το βράδυ. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, καλημέρα. Συνολικά έκθεση. Καλημέρα και στο φίλο του Βασίλη. Γεια σου, φίλε, ναι. Αργιανάγει, ναι. Αργιανός. Πέθανα στα γέλια, Κωστή, που είπες τη κυρία, ρε παιδί μου, σ' αρέσει να κουνιέσαι και τέτοια. Ποια κυρία δεν σ' αρέσει να κουνιέται? Δεν υπάρχεις. Δεν είναι normal μια κυρία αν δεν σ' αρέσει να κουνιέται. Μπορώ να πω πρόταση, έτσι, παίκτες, ρε παιδί μου, που είπε ο... Ναι, ο ηθοποιός. Ναι, για τους πιο σάικο παίκτες. Ναι, άκου να σου πω τι είπε ένας για τον ηθοποιό για να γελάσεις. Ο Ιμάρκου 34 λέει: Ραπ, δεν πιστεύω ο ηθοποιός να το έκοψε το ποτό με αυτά που λέει. Κανένα βερμούτ, λέει, το σφίγγει το βράδυ. Νταλικέρες πόξεις. Βερμούτ. Δεν υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, εννοείται Ντικάνιο μέσα. Ναι. Εννοείται ο Καντονά. Ναι. Το καλόπεδο αυτό. Σου έχω center back Ματεράτσι. Ναι. Μέσο Γκαρσία εννοείται. Σιγά μωρέ. Όχι, για να δει εκεί τα μπουκέτα, ρε παιδί μου. Τι μπουκέτα, μωρέ τώρα. Τι κάνω, πήγε και πάτησε μπουνιά στο διαιτητή, ρε. Στα ίσα πλάκα κάνουμε. Εντάξει, ο ένας και ο άλλος θα μοιράζει έγι... μπουκέτα. Και ρε, φίλε, στο τέρμα σου έχω δύο. Εσύ το 1960 δεν ζούσες. Στο τέρμα σου έχω δύο. Το Λιτόπουλο θα ρωτήσεις το Δωμάζο, το Μίμη, και θα του πεις: Έπαιξες 20 χρόνια στην Αλφα Εθνική. Ποιο παίκτη φοβόσουν ότι θα τις έδερνε? Ο σέντερ μπακ του ΠΑΟΚ. Ποιον? Που δεν το ξέρεις. Ξέρεις τι ξύλο έχει φάει ο Δωμάζος και στη Λεωφόρο και εδώ. Ποιο Ντικάνιο και Ντικάπριο και Λεωτιάδης και Γκαρσία. Να σου πω στο τι τέρμα. Να μου πεις: Έδωσε μια κλωτσιά τον Αλεξιάδη στην Τούμπα ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Στην κηδεία του πατέρα μου, λέει ο Ψηφίδης, έχει ένα ψηλό Αλτσχάιμερ ο Αλεξιάδης, λέει. Μάλλον από την κλωτσιά του Λιτόπουλου, λέει, το είπα. Να σου πω και στο τέρμα δύο παίκτες. Και το 0-2, λέει, στην Τούμπα. Να σου πω και στο τέρμα δύο παίκτες. Ναι. Ένας Χιγκίτα. Ναι. Εντελώς σάικο, εντελώς τρελός ο άνθρωπος. Διαδέσιμο. Και ο άλλος, ο Καν, τον έβλεπες να πούμε, ειδικά άμα ήταν ακούρευτος, τον έβλεπες αυτή τη φάτσα. Φίλε. Έλα. Άμα έκλανε ο Σίλαβερτ. Ωραία! Ο Σίλαβερτ. Μέσα στην μεγάλη περιοχή. Με τα φάουλ. Δεν ζούσε κανένας. Φύγε. Επόμενη γραμμή. Ο Σίλαβερτ. Πες μου εσύ στον δρόμο. Ποιος θα συναντήσει πυγμάχος στο Σίλαβερτ και θα του την έπεφτε. Το Σίλαβερτ. Τέταρτος από το τέλος. Ναι. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα. Γιώργος Οπαδός του Παναθηναϊκού. Καλώς τον. Είχα πάρει και το μεσημέρι. Καταρχήν επειδή δεν είχα καταλάβει ότι ο Πόντης ήταν στο στούντιο ο τέτοιος. Ο Απολωνιστής. Ναι.
Και το μίλησα λίγο απότομα, να τον ρωτήσω ένα συγγνώμη, γιατί είναι πολύ καλό, καλό καρδός άνθρωπος και πραγματικά. Με, όταν είχα πάρει, είχα πει για τα χρέη του Παναθηναϊκού το μεσημέρι. Ναι. Και πήρε μετά ένας παοκτής και με λέει ο Βαρδίνο Γιάννης και η χορηγήσα το κράτος. Ναι. Εν τω μεταξύ, τη δεκαετία από τότε που ανέλαβε ο Βαρδίνο Γιάννης το 79-80 με το 89-90 πόσα πρωταθλήματα πήρε. Δεν σ' άκουσα. Από τότε που ανέλαβε ο Βαρδίνο Γιάννης 79-80 μέχρι 89-90, δηλαδή τη δεκαετία του 80, πόσα πρωταθλήματα πήρε ο Βαρδίνο Γιάννης σε 11 σεζόν. Τρία, πόσα πήρε. Θα σου πω. 79-80 Ολυμπιακός, 80-81 Ολυμπιακός, 81-82 Ολυμπιακός, 82-83 Ολυμπιακός, 83-84 Παναθηναϊκός 1, 84-85 ΠΑΟΚ, 85-86 Παναθηναϊκός, 86-87 Ολυμπιακός, 87-88 Λάρισα, 88-89 ΑΕΚ, 89-90 Παναθηναϊκός. Τρία. Καλά είπα. Αυτό είναι δηλαδή αυτοκρατορία, αυτό μου λέγει ο Παγκτζής εμένα. Ναι. Και από το 90 μέχρι το 96 άλλα τρία μετά. Μεθανή, αυτό είναι... 90-91. Πιστεύω αυτό... ο Παναθηναϊκός. Ήταν η καλύτερη ομάδα. Εκεί και η ΑΕΚ είχε πάρει άλλα τρία. Τρία και τρία είχαν μοιραστεί. Ναι, και και ΑΕΚ. Ναι, αυτή είναι η αυτοκρατορία που μας πρίζουν συνέχεια. Ότι ο Βαρδενογιάννης έσφαζε και έκανε και τον παρομοιάζει με τον Κόκαλη. Ναι. Στα 3 στα 11. Και άμα βάλουμε και μέχρι το 96, 6 στα 20 πόσα βγαίνουν. Κάπου εκεί βγαίνουν. Που μας λένε συνέχεια για την αυτοκρατορία του Βαρδενογιάννη. Με τρία πρωταθλήματα σε όλη τη δεκαετία του 80. 11 σεζόν. Ναι. Και μου είπε επίσης και για τη χορηγία του ΟΤΕ. Ναι. Λες και κάτι, αυτό είναι κάτι μεμπτό. Δηλαδή, ο ΟΤΕ διαφημιζόταν στη δεύτερη ομάδα της Ελλάδας. Δηλαδή, ο ΟΤΕ δεν έπαιρνε λεφτά από αυτό, δεν είχε κέρδος. Τι κέρδος, κρατικός, τι κέρδος θα είχε. Κέρδος ότι διαφημιζόταν. Δηλαδή, είχε ανάγκη να διαφημιστεί ΟΤΕ μονοπόλιο, ρε, μας τρελάνει. ΟΤΕ δεν κάνει διαφήμιση πουθενά. Άμα δεν έκανε διαφήμιση, πώς θα. Τι λέτε τώρα, λέμε για το. Όταν είναι μονοπόλιο, γιατί να διαφημίσω εγώ το μονοπόλιο μου. Το 2000 λέμε τώρα, δεν λέμε για το 2005 εκεί πέρα. Δεν λέμε για το 80. Το 80 δεν είχαμε διαφήμιση ποτέ. Ιντερ Αμέρικαν είχαμε. Δεν τις θυμάστε τις φανέλες. Δεν θυμάμαι. Πού να θυμάμαι τη διαφήμιση. Εγώ θυμάμαι τους παίκτες, τους προπονητές. Αυτό, ναι. Ήταν ωραίες φανέλες. Άσχετο. Αυτό ήθελα να πω. Για να προλάβω. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Επόμενος, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Εγώ είμαι. Εσείς. Λοιπόν, πήρα να σε ξεκινήσω από κάτι ψευδές. Δεν φώναζε, ρε φίλε, από τον τάφο παίρνεις. Φώναζε. Ακούς, ναι. Πήρα να σε ξυπνήσω από κάτι ψευδεστήσεις που έχεις. Εγώ ψευδεστήσεις. Έχεις, ναι. Μεγάλες. Για πες. Δεν ξέρω, με πρόλαβε και ένας κύριος πιο πριν. Αυτό, πού το βλέπεις το πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ, πού ακριβώς. Γιατί έχω δει και εγώ πολύ ΠΑΟΚ φέτος, σαν και αριανός. Δεν καταλαβαίνω. Τρέμει το φιλοκάρδι σου. Έχεις βγάλει αιμορροίδες, μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Φοβάσαι. Δεν τρέμει πουθενά. Δεν τρέμει το φιλοκάρδι σου. Να τους ακούς τους καρνίβαλους να κορνάρουν τα βράδια. Να φωνάζουν. Τρέμει το φιλοκάρδι σου. Τρέμει. Δεν τρέμει καθόλου. Δεν το μπορεί να κάνει. Είμαι σίγουρος. Δεν μπορεί να πάρει αυτή η ομάδα πρωτάθλημα. Και ποιος θα το πάρει. Πρώτα απ' όλα η ΑΕΚ, αν και όταν έλειπε ο Μάνταλος, άρχισα να λέω δεν μπορεί. Αλλά είδα και η ΑΕΚ χωρίς Μάνταλο. Πολύ κομπλέ ομάδα. Δεμένη ομάδα. Ολυμπιακός το Γενάρη, ο Μαρινάκης δεν θα τα αφήσει έτσι αυτό. Θα πάρει πολύ πράγμα, θα το δείτε. Ναι, θα πάρει το Βέλιο. 100 μέτρα σε 20 δευτερόλεπτα. Ας τον Βέλιο τώρα. Ναι, να πάρει και τον Τωροσίδη με τη φαλάκρα. Εδώ θα είμαστε στο τέλος και θα δούμε πού καλά, θα είναι. Καλά, ο ΠΑΟΚ. Έφυγες. Τρέμει το φιλοκάρδι σου. Η φωνή σου δεν έβγαινε από το Λάχνικα να πούμε. Ναι. Ναι, μ' ακούτε. Εγώ δεν λέω αυτό που θέλω, εγώ λέω αυτό που βλέπω. Εσύ λες αυτό που θέλεις. Λέγε φίλε, ναι. Είμαι ένας αρρωστημένος πόντιος. Και θέλω να σας πω τρία πράγματα. Μου δίνετε το χρόνο. Όταν είστε αρρωστημένος τι έχετε, καρδιακή ανεπάρκεια, τι διάρρωστη έχεις. Όχι, όχι, από μυαλό υποφέρω. Επειδή είστε πόντιος. Ναι. Το κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, να σας πω πρώτα για το σεισμό. Ναι. Είχε πει ένας συνεργάτης σας, ο Γιάννης, ο Χινητίδης. Ναι, 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 ναι. Πρέπει να μάθουμε τη γλώσσα των ζώων κλπ. Για να καταλάβουμε ότι κάτι μπορεί κακό να γίνει. Μπράβο. Ναι. Έχω πάει στο Σαν Φραντζίσκο, ναι, που είναι πολύ σεισμογενής περιοχή. Βέβαια, άκουλε. Λοιπόν, και έχουνε μέσα σε κλουβιά, θα τα πούμε, κάτι ένα επί ένα, 10 κατσαρίδες σε κάθε ένα. Πολλά τέτοια στη σειρά στο ράφια πάνω. Έχουν κατσαρίδες μέσα στα κουτιά. Κατσαρίδες. Ναι, ναι. Είναι η πιο
καλύτεροι που μπορούν να προβλέψουν το σεισμό. Τι κάνουν οι κατσαρίδες δηλαδή εκείνη την ώρα? Τι κάνουν οι κατσαρίδες? Μόλις πρόκειται να γίνει σεισμός, ναι, δεν ξέρω το χρόνο ακριβώς πόσο για να... Ναι, εντάξει, ναι, αλλά πριν το σεισμό... Γυρνάνε, ναι, γυρνάνε ανάποδα και κουνάνε συνέχεια τα πόδια τους. Ανάποδα? Ναι. Τι λένε, φίλε? Γυρνάνε στην πλάτη τους δηλαδή και κουνάνε συνέχεια τα πόδια τους. Αυτό είναι σήμα δηλαδή ότι κάποια στιγμή... Ότι θα γίνει σεισμός. Δεν έχουν πέσει ποτέ έξω. Δεν το ξέρω αυτό. Έστω μικρός, οτιδήποτε, θα γίνει σεισμός. Δεν το ξέρω αυτό, πρώτη φορά το ακούω. Ναι, το είδα εγώ. Ωραία, προσωπικά. Το έχω δει προσωπικά. Εσείς στο Σαν Φραντσίσκο δουλεύατε εκεί ή βρεθήκατε σαν τουρίστας? Σαν τουρίστας ήσασταν εκεί πέρα, λέω. Όχι, πήγα σε αυτήν την Ινστιτούτο, είναι, για να δω αυτό το θέμα. Πήγα σαν τουρίστας εκεί. Δηλαδή εσείς πήγατε να δείτε τις κατσαρίδες σαν τουρίστας εκεί, ναι. Δεν πήγα να δω τις κατσαρίδες. Α, όχι, φίλε, πήγατε να δείτε. Μην ειρωνεύεσαι, τώρα σε πήρα με καλή πρόθεση. Όχι, εγώ ρωτάω με καλή πρόθεση. Πήρα σαν τουρίστας, μήπως. Και ένας που θα πάει στο Σαν Φραντσίσκο σαν αξιοθέατο, πάνε να δουν τις κατσαρίδες αυτές. Δεν σημαίνει ότι όταν πήγα εγώ γυρίσαν ανάποδα και τις είδα κλπ. Μήπως εμπλήσε πόδιος και είδανε και γυρίσαν μέσα ανάποδα. Τι ακριβώς συμβαίνει με τις κατσαρίδες. Θα το πατήσω στο Google που πατάω κόκκινος, κατσαρίδες και σεισμός, και θα το μελετήσω το θέμα τώρα στο διάλειμμα. Τώρα θα πάω διάλειμμα. Λοιπόν, διάλειμμα και τα λέμε με τους δύο τελευταίους φίλους ακροατάς. Ναι. Η ώρα είναι δύο. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε.